Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς. Θα κάτσουμε μέχρι τις 2. Ο Γιάννης Χιλιτίδης απουσιάζει. Είναι ο Μπρατ Πιτ στο ρύθμιση του ήχου. Ο Μπρατ Πιτ, ο οποίος έχει τις μουσικές του αναζητήσεις. Ζηλεύεις, δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα, πώς το λένε, άλλος, εκτός από το φύλακα. Κλειδωμένες είναι οι πόρτες, οπότε δεν κινδυνεύουμε. Ο Αριανός από την Αθήνα είναι εδώ, ήρθε να δει τη μάμα του στις διακοπές. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Έτσι, ήταν το καλό παράδειγμα ότι μπήκε σε μια σχολή που ήθελε. Θες να πεις στη σχολή? Όχι, αυτό αφού την τελειώσω θα την κρατήσουμε για έκπληξη στο τέλος. Ναι, θα την κρατήσουμε. Γιατί είδαμε κατεμοιάζει εσύ και δεν πρέπει να τελειώσω ποτέ γι' αυτό. Τελειώσω σχολή. Ναι. Δεν λέμε λοιπόν. Ο Κόκκινος κάνει promotion celebrity για δύο κουραμπιέδες. Η φτώχεια. Και ένα μελομακάρον, λες ψέματα τώρα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Τα μπαρ έτσι δειλά-δειλά ψιλογεμίζουν. Οι ζαχαροπλάστες είναι οι τελευταίες οικονόμες που θα κάνουν μετά. Θα ξαναπάνε. Έχει μετά μέχρι Θεοφάνεια και τέτοια έχει ακόμα, εντάξει. Έχει Αγιάννη. Ναι. Έχει Βάσο, Βασίλη. Έχει μέχρι τώρα. Έχει Φανφάνης. Έχει. Μετά. Πώς? Φώτης.
Φώτης, Φωτούλα, Φωτεινή. Μετά τις 10 πάλι σφίγγουν τα έντερα. Ναι. Δεν έχει γιορτές. Αν ήμουν ζαχαροπλάστης θα ήμουν πολύ χριστιανός ορθόδοξος. Και τα Βερνιάρης. Και τα Βερνιάρης. Πάλι θα ήμουν πολύ χριστιανός ορθόδοξος. Και ξενοδόχος και ιδιοκτήτης παιγνίων. Εννοείται. Τέτοιες μέρες. Ναι. Δεν με συμφέρει. Τώρα δεν. Ζημία είναι για μας. Και μαναβική φρουτάκια, ιστορίες αυτά. Σωστό. Και αυτή οικονομάνε. Καζίνα, ιστορίες. Αυτή είναι μαναβική, είναι άλλη κατηγορία. Ναι. Υπάρχει ένας καταναλωτισμός υπέρμετρος. Και όπως λέει και ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Λοιπόν, λέει ότι. Λέω δεν γουστάρω τον Άγιο Βασίλη. Λέω ότι ο Άγιο Βασίλης μπορεί να ήταν κατά κάποιο τρόπο τραπεζίτης. Ναι. Είναι ένα στήλα το οποίο πηγαίνει στα παιδάκια από μικρά και τα βάζει στο καριολίκι, ας πούμε, μέσα. Ο Άγιο Βασίλης ο ίδιος. Ο ίδιος. Αυτοπροσώπος κατεβαίνει και τα κάνει όλα αυτά. Βεβαίως. Τι Άγιος είναι αυτός. Πανταχού παρών είναι. Ο Άγιο Βασίλης λοιπόν λέει. Με λέει ο γιατρός ότι καλά κάνεις, λέει, και δεν συμπαθείς τον Άγιο Βασίλη. Προωθεί την ιδιοτέλεια. Τι θα πει ιδιοτέλεια? Βγάζει τα παιδάκια έξω, λέει, να πούν τα κάλαντα. Πάει τζάμπα το παιδάκι να πει τα κάλαντα? Όχι. Πάει να οικονομήσει. Ναι. Εντάξει. Μαθαίνει την αγορά. Μαθαίνει την αγορά. Πώς κινείται το χρήμα, καλά κάνει. Καταρχήν τον ξεγελάνε τα παιδάκια, τα λένε ψέματα. Και μετά μαθαίνουν τα παιδάκια να μαθαίνουν τα ψέματα. Από εκεί ξεκινάει το όλο σκηνικό. Από το να μεγαλώσει ιδεολόγος και να φάει κανένα χασούτι, καλύτερα μάθει την αγορά από μικρός. Ναι, ρε παιδί, μάλλον λέω εγώ. Τουλάχιστον το παιδί θα έρθει ένα κακόλο παππούλη το βράδυ, θα μπει από την καμινάδα, α πούμε, που δεν έχει καμινάδε τώρα, θα σε αφήσει δώρο, ξέρω εγώ, και δεν θα σε κλέψει. Θα μπει από το φυσικό αέριο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν. Ναι. Δεν μην έρθει ένα παππούλη χοντρό, μπαρμπάκι. Έχει σαν του αγκαρέκα να πόδι, α πούμε, κανένα τέτοιο. Ναι, παιδί μου, δεν ήθελα, α πούμε, 3-4 χρονών, περίμενα εκεί στο παράθυρο να έρθει ο Βασίλη, αλλά δεν το ζήγωνα. Δεν το άφηνε μπισκότα μεγάλα σου. 72-73 τότε που ήμουν 3-4 χρονών. 70, ναι, την έστεινα εκεί από τον Κρίστη Ράκη με φουρμούζι να πούμε στο σαλόνι. Το δέντρο ήταν αριστερά βαλμένο και περίμενα εγώ όρθιος εκεί. Σαν ήδη κάτω καθόμουν. Κάτω από το δέντρο δώρα, ιστορίες, κάρτες, αυτά κολλήματα. Ναι, να έρθει ο Άι Βασίλης. Και μετά κάποια στιγμή πέρασε μια μηχανή απ' έξω. Γκρου, ένα θόρυβο έγινε και τότε τρομοκρατήθηκα. Ξωτικό θα ήταν. Θέλω, αυτός λέω δεν είναι καλός ο Άι Βασίλης. Είναι χοντρό, έχει μπούσει και τρομοκρατήθηκε για να μην γυρίσει. Θα κάνει κανένα ειδικό. Ποια χρονιά είπε? Δεν ξέρω. 73 είχαμε χούντα ακόμη. Τον είδε Μουσάτο, λε κομμουνιστή είναι αυτό, δεν είναι του συστήματο. Κάτσε μη με. Φορούσε και κόκκινα. Δεν συμπαθεί τον Άι Βασίλη, καλά κάνει. Προωθεί την ιδιοτέλεια και τον καταναλωτισμό στα παιδάκια. Και τα στρέφει στον απόλυτο υλισμό. Αυτή είναι η ιστορία. Ποια η διαφορά αυτού που προωθεί ο Άι Βασίλη με αυτό που εσύ σου ενήλικε σήμερα? Τι διαφορά έχει δηλαδή? Εγώ ρε φίλε, έχει διαμορφώσει χαρακτήρα ο άλλος. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις στον Άι Βασίλη. Μετά πιστεύεις στον Αντρέα Παπανδρέου. Πιστεύεις στον Ζαγοράκη. Πιστεύεις στον Παντατούδη. Πιστεύεις στον Σούπερ 3. Μετά πιστεύει σε ό,τι του πεις. Ναι. Κατάλαβες, γίνεται βλάκας να πούμε. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται βλάκας. Και ό,τι του λένε το πιστεύει. Πιστεύει ότι ο Γκαρσία είναι ήρωας. Πιστεύει ότι ο Βιερίνια τραντάξει τα αλήθεια. Πιστεύει, όταν, πούμε, όταν, του λέει, όταν με τον Άι Βασίλη του λέει. Το, ξεκινάει όλο το κακό από τον Άι Βασίλη. Αυτό του λέω εγώ τώρα. Κάτσε ρε φίλε, όταν ο άλλος του λέει η μάνα του λόγω των ημερών και λόγω του Άι Βασίλη, γιατί θα πει τα κάλυτα και θα οικονομήσει. Ο άλλος το παιδάκι βλέπει εμπράκτος να γεμίσει τσέπη του. Ναι. Όταν του λέει ο Βιερίνια ότι είναι καλός παίχτης ενώ δεν είναι. Αυτό που το βλέπει εμπράκτος ο παδός. Αυτό είναι ευήθεια του παδού. Ευήθεια, ναι. Ό,τι του πει ο δημοσιογράφος είναι. Μην λες ευήθεια, θα νομίζω εγώ και στο δεύτερο ευήθεια. Ναι. Όταν το παιδάκι βγαίνει όμως και λέει τα κάλατα Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Που τα λέει και αγγλικά και ελληνικά επειδή είναι μορφωμένα τα νέα τα παιδιά. Όχι σαν και εσένα. Κινδυνεύει το παιδάκι να πει σε κανένα σπίτι. Ναι, αλλά βγάζει 100 ευρουλάκια 200, πάει παίρνει τη θέση. Πάρει κανένα νεφρό και να το πουλήσει Jingle bells, jingle bells. Ή κινδυνεύει να δει κανένα βρωμόγητο, κανένα βρωμαλβανό, κανένα βρωμοέλληνα. Κάνε τελικά βρωμερό τύπο έξω από το σπίτι. Που δεν κάνει μπάνιο, ναι. Τίκι, 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 τίκι. Ναι, από με τα κάλατα, να μπει με κανένα αυτό, τα πάρει όλα. Δεν είναι τώρα για να. Δεν πρέπει να φυλάγει. Ναι, αλλά το παιδί δεν το κάνει μαμόθρευτο, δεν πρέπει να ψηθεί στην κοινωνία. Δεν πρέπει να αποκτήσει αδικά του πατήματα. Άμα θέλει να ψηθεί στην κοινωνία, να το βγάλει εκεί στου παιδοτόπου, να παίζει μπουνιέ μετά τα παιδάκια και να μην επεμβαίνει και να το αφήνει μόνο. Κάτσε, ρε φίλε. Εμεί πώ βγαίναμε και λέγαμε τα κάλατα. Δηλαδή, πιο όλο ήμασταν. Bodybuilder όλοι που βγαίναμε και λέγαμε τα κάλατα και τώρα τα παιδιά είναι μαμόθρευτα. Δεν πρέπει να. Τα παιδάκια τα βιάσανε τότε τη δεκαετία του 60 και του 70 που δεν είχε ίντερνετ και δεν τα έγραφε κανένα γιατί δεν έπρεπε να. Τώρα, δεκαετία 90-2000 που είχε ίντερνετ. Πόσα παιδάκια βιάσανε και κάνανε. Πάρα πολλά. Πόσε κλεψίε γίνανε. Πού τα βλέπει εσύ όλα αυτά. Πού τα βλέπω όλα αυτά. Ή πόσοι λένε, ελάτε, κάντε, ξέρω εγώ, έρανο
Άλλο, ζητάτε αυτό, εταιρεία και. Αυτό είναι παπάντζα νίτζα, άλλο παπαγγελία. Παπάντζα νίτζα, παπάντζα νίτζα. Αυτό είναι για άλλου λόγου. Την αρνητικότητα. Μετά, σε βάζουμε το ζώνη να φάσω το γουρούμι να πούμε. Άντε πάνε εσύ τώρα, εσύ που βλέπει κάθε τετραγωνικό μέτρο κουραμπιέδε, μελομακάρονα, θυρόπιτε, πρασόπιτε, κολοκυθόπιτε, γουρουνόπιτε, γουρούνια κεφάλια, μοσχαροκεφάλε. Ναι. Έλα ρε, κάτσε, έλα, γιορτές είναι μόνο τώρα και τα λοιπά. Κάτσε 2-3 ώρες. Συγγνώμη, να σου πω κάτι σε αυτό που λες. Εσύ την περίπου. Σε φέρουνε, πες ότι είσαι κοινωνικό άτομο. Εγώ δεν είμαι. Ναι. Και δέχεσαι στο σπίτι σου ή πηγαίνει σε άλλα σπίτια κτλ. Γλυκά θα πας. Ωραία. Ανεβαίνει το ζάχαρο. Ωραία. Μπορεί να είναι και χοληστερία, πας κρέατα. Χοληστερίες κτλ. Ναι. Ωραία, εγώ να σου πω τώρα. Παχαίνει καταρχήν. Ναι. Πάχες, το βουβάλι. Για σένα, πότε είναι η καλή περίοδο δουλειά, η περίοδο μεταγραφών, πότε είναι για σένα, αρχέ Σεπτέμβρη, πότε θεωρεί για τη δουλειά σου ότι είναι καλή περίοδο? Για τη δουλειά μου, καλή περίοδο ήταν όταν πηγαίνανε οι οπαδοί από τη μια έδρα στην άλλη. Ανοίγαν κεφάλια, σπάζανε. Χρονολογικά, μέσα στον χρόνο, πότε το τοποθετεί? Σεπτέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, πότε? Σεπτέμβριο. Βέβαια. Και Γενάρη μεταγραφέ μετά. Άστε, ναι. Όταν είχε τότε, ναι. Ναι. Τα στέλναμε τον φωτογράφο, α πούμε, στο αεροδρόμιο να έρθει ο Γκρατσιάν και ο Μασιάν. Η τρίτη αλλαγή τη πέμπτη αλλαγή του Μπακατζούνιορ. Στέλναμε τα χαϊβάνια στα αεροδρόμια, ξέρω εγώ να. Και ο Ντελόρτε. Να έρθει ο Ντελόρτε και με το Ζαγοράκι να πάρουν πρωτάθλημα με το γούμενο. 2 και 5 εκατοστά. Ναι. Σαν τρίφιλη του Λάπα. Ντελόρτε. Ναι, αυτό δεν θα σου πω. Όπως έχει εσύ το Σεπτέμβρη καλή περίοδο, έτσι και ο Ζαχαροπλάσιο και ο Έμπορος έχει τα Χριστούγεννα καλή περίοδο. Ναι. Κάθε επάγγελμα έχει τη δικιά του περίοδο ανάπτυξη και ευημερία. Αν κονομάει ο Ζαχαροπλάσιο, καλά κάνει. Ωραία, τι σε νοιάζει εμένα να κλείνει η αρτηρία. Ο Ζαχαροπλάσιο κονομάει αυτό. Ο Ζαχαροπλάσιο θέλει να κλείσει η αρτηρία. Να αρθεί ο άλλο να την ανοίξει. Θα πάει ο γιατρό δηλαδή. Και πάει λέγοντα. Πάει λέγοντα ο κύκλο να γυρίσει το χρήμα. Το χρήμα να κινείται. Κάτσε, μην χύσει κανένα καφέ και πάρει λεφτά. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Όχι, όχι, κομπλέ, να σε. Για πες μου λίγο για Αθήνα, πώς κινείται τώρα. Έχει κανένα νεράκι, ας. Αθήνα, τι, φίλε, πολιτισμός, Ακρόπολη, Παρθενώνας. Πώς, ναι. Λυκαβητός, Σιμητός, Πεντέλη, Λόφος σου στρέφει. Στρέφει. Ναι. Ναι, ναι. Πάνω, Πειραιά. Ναι, όχι, Πειραιά, ναι, Εξάρχεια, κοντά έπεσες. Είναι. Ο Λόφος σου στρέφει. Ναι. Είναι σε Εξάρχεια μια περιοχή, ένα ύψωμα έτσι πολύ ωραίο, που πάει νέο αίμα, νεολαία και μπορεί να εκφραστεί και να. Συμπεριφέρεται ελεύθερα χωρίς να καταπιέζεται, να το πω έτσι κόμψα. Γιατί να πάει τώρα, πούμε, οι αναρχικοκομμουνιστές για ποιο λόγο να πάνε και να εκφραστούν, αφού έχουν εξουσία τώρα. Ναι, εκεί πέρα είναι άσυλο, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Δεν ξέρω τι άσυλο είναι. Κανονικά πρέπει να πηγαίνουν οι δεξιοί εκεί και να κάνουν φασαρία, να πούμε. Αυτό λέω. Γιατί να πάνε δεξιοί, βρε. Για την αντιπολίτευση, ρε χαϊβάνι. Ναι, πού θα πάνε στο άβατο το δικό του. Αυτό θα τη φάνε άμα πάνε. Πες ότι είμαι αριστερός εγώ. Ναι. Άκρα αριστερός. Ναι. Ή είμαι αναρχικό αριστερός. Πολύ ωραία. Ωραία. Και έχω τον Τσίπρα τώρα και κυβερνάει. Γιατί πού να πάω να διαμαρτυρηθώ? Ενάντια στην ιδεολογία μου, ας πούμε. Πώς θα πάω? Εσύ άμα είσαι δεξιός. Είμαι εγώ αριστερός. Ναι, αριστερός. Είναι ο Τσίπρας πάνω αριστερός. Αφού αριστερός είναι και αυτό, γιατί να τον πολεμήσεις? Γιατί να τον πολεμήσω? Εσωκομματικά, γιατί, τι είναι. Γιατί να πάω στα Εξάρια, γιατί να κάψω τον κάδο, γιατί. Όχι, να ρε. Κάνω στον Γρηγορόπουλο το μνημόσυνο να πούμε σαματά, γιατί να το κάνω. Σου λέω ότι εκεί πέρα υπάρχει ελευθερία ιδεών, διακίνησης και έκφραση ιδεών. Όχι, αυτό ρε, λέω. Φίλε, είμαστε με τους αριστερούς και πρέπει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, αν είμαστε αριστεροί, αναρχικοί αριστεροαριστεριστές κτλ., να το βουλώσουμε. Αυτό λέω. Είναι μια χαρά. Τι κακό είπα εγώ. Εγώ λέω ότι εκεί πέρα είναι ελεύθερα τα πράγματα, αυτό μια χαρά. Αυτό δεν θέλαμε, ελευθερία δεν θέλαμε. Συμφωνώ. Όχι χούντα, λέγανε, παγκοσμιοποίηση, διεθνισμό λέγαμε, ναι. Να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτά δεν λέγαμε όλα. Τι, πού το κακό, αυτό γίνεται. Τα λέγανε αυτά. Γενικότερα, πριν, μέχρι να πέσει η χούντα και πριν να έρθει, ναι, η Νέα Δημοκρατία, αυτά λέγανε όλοι. Ναι. Με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, αυτό που νομίζω και αντιλαμβάνομαι, ότι μπορεί να υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά λίγο πολύ όλο το κομμάτι του σοκάνε, ρε παιδί μου, αυτό δεν λέω. Ο γιατρός. Εμείς πιστεύουμε στον Τοτόλε. Ο Κουσκουνάς μένει ελεύθερος και τον παίρνει πίσω. 40.000 ευρώ ζεστά για 4 μήνες. Ζάχαρη. Κουσκουνάς ποιος, αυτός που φεύγει από, ναι, Κρήτη. Ο συναθλητής Στέφανος, ο οποίος είναι εδώ στη Μαρμίτα, ο Δερβέναγκας, ο Καραμπουσιάνος, ναι, της ιστορίας. Ναι. Αν αυτοί θέλετε οι μπαμπάδες συνοδεία για τα παιδιά, συνοδεύω παιδάκια για τα κάλατα τζάμπα. Τις μεγαλοκοπέλες τις συνοδεύω με ένα 10% από τον κερδό των επιχειρήσεων του άντρα της. Μερακλής αυτός. Βέβαια. Και έξυπνος. Ναι, σου λέει. Στο συνεταιρισμό με τον, με τον άλλον δεν ξέρω τι θα κάνει. Καραβουσιάνος, άκου τι λέει. Λέει, θα συνοδέψω τζάμπα το παιδάκι, αλλά λογικά θα γνωρίσω τη μητέρα. Ναι. Και τρόπο την άφου θα γνωρίσω τη μητέρα και θα με ευχαριστήσει για το παιδάκι της που του συνόδευσα και έφτασε σπίτι σο και αυλαδές. Θα με ευχαριστήσει με το δικό της έθερμο τρόπο. Έθερμο. Βλέπει μπροστά ο Καραβουσιάνος, κατάλαβες. Δεν είναι κανένας αψής όπως λες. Όχι. Ναι, βλέπει μπροστά. Όχι.
Τι γίνεται, άλλο κάτι. Λοιπόν, θα πούμε για την ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην πόλη. Θα πούμε τίποτα. Έλα, ρε, άσε τον παράδειγμα. Τι άσε τον παράδειγμα. Άσε με την ομάδα που έχει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, πού θες. Όλα τα αθλήματα πρώτα στο πρωταθλήμα. Στην κοινότητα θα ανοίξουμε γραμμές κάποια στιγμή. Τι ευχές δίνουμε, εμείς δεν είμαστε εκπομπή των εχών. Θέλω να μου πείτε τι κατάρες θέλετε να δώσετε. Το μεσημέρι είπαμε τι δεν θέλεις. Τι δεν τώρα θέλεις. Λέμε πού θες να ρίξεις κατάρες. Σε ποιο θες να ρίξεις κατάρες. Προσωπικά και οπαδικά. Ένα. Και κομματικά, έτσι. Κατάρα, πού γουστάρεις να ρίξεις. Κατάρα. Τι. Ωραία. Ναι, δεύτερον. Ναι, πες. Δεύτερον. Ποιον παρουσιαστή, δημοσιογράφο, γυναίκα, άντρα. Θα ήθελε να εξαφανιστεί από τη γη να μην τον ξαναδεί. Άμα είναι από το έψιλον, συμπεριλαμβάνεται ή όχι. Συμπεριλαμβάνεται. Έλα, επειδή είναι μελλοντική συνεργάτη, γι' αυτό λέω ρε παιδί. Ναι. Και τρίτον, μην τα πειράξουμε τα παίχτη τη ομάδα σα, δεν θα θέλετε να ξαναδείτε το 2018. Τρία πράγματα. Πάρτα ξανά. Πες τα εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το τελευταίο. Πάμε το τελευταίο. Ποιο παίχτη τη ομάδα σα δεν θέλετε να ξαναδείτε. Δεν θέλετε. Ποιο δημοσιογράφο ή δημοσιογράφα, παραγωγό, οτιδήποτε ασχολείται με μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Θέλετε να το διώξετε. Να μην το ξανακούσετε. Να μην δείτε ούτε ένα γεια, ούτε μια τηλεόραση, ούτε μια φωτογραφία. Ούτε την μάπα του, ούτε τη φωνή του. Και τρίτον, σε ποιο θα ρίχνετε κατάρα, σε προσωπικό, σε κομματικό και σε οπαδικό επίπεδο. Ρίξτε μια κατάρα, πού θα ρίχνετε κατάρα το 2018. Τι άλλο, όλα κάποιο θα ρίχνε, ξέρω εγώ. Στην ομάδα του Άρη. Ο άλλος θα ρίχνει, ξέρω εγώ, στο Βίλιο Μιτσάλο. Τώρα που θα δείξει, πού θα δώσει. Τώρα που πήγες Καστοριά. Τώρα που πήγες Καστοριά και είχε Σούπερ 3 εκεί, σε κεράσανε κανένα σουβλάκι, ξέρω εγώ. Είναι γραπτό που λέει, εμείς λέει εδώ δεν είμαστε τόσο πολλοί, αλλά όταν μαζευτούμε λέει τρέμει ο κόσμος. Είναι δύναμη, ναι. Κύκνοι λέει, πετάχονται λέει απάνω, λέει τα λοιπά. Έτσι με είπαν. Όσες αρκούδες μένουν ζωντανές γιατί τις άλλες εστρώς, λέει κρύβονται. Ναι. Οι άλλες εστρώς. Ναι, ναι, ναι. Σούπερ 3 με σήμα την αρκούδα λέει. Αρκτούρο. Ναι, εμείς λέει δεν είμαστε σαν τους παλιούς, λέει. Λαμόγια, έτσι λέμε. Εμείς είμαστε καινούργοι, λέει. Είναι καθαρό αίμα. Έτσι είπαν αυτοί. Ναι. Εγώ μεταφέρω πραγματικά. Εννοεί. Ότι... Πάντως είδα κανένα καλό σκηνικό εκεί πέρα, γι' αυτό σου λέω. Πάντως λέω γιατρό στο Βέρι Άρης για τη 14η αγωνιστική. Περιμένω Θοδωρή και εσένα, λέει, να πάμε αμαρτωλή πόλη. Ναι. Χι μήχρονο, χι τελικό γιατρέ, να ξέρεις. Ναι. Τα στατιστικά αυτό δείχνουν. Τα τελευταία 7 φιλικά που έχουν γίνει. Χι μήχρονο, χι τελικό. 4-4 και ακαθάρισα. Γιατί να προκαλέσεις εντυπώσεις. Σωστό. Γιατί να κινείς τα βλέμματα πάνω σου. Ναι. Με 4 απόδοση. Δεν καλύβεσαι δηλαδή εσύ να βγάλεις τα έξοδα. Το 4-4 πόσο δείχνει. Το 4-4 ξεφεύγεις, εκεί είναι πλεονασμός. Α, μπορεί να σε το χι μήχρονο, χι τελικό όμως, 4-5 απόδοση, δεν βγάζεις τα σπασμένα της χρονιάς. Λες. Δεν βγάζεις σπασμένα της χρονιάς. Δεν βγάζεις μεταγραφές. Και... Δεν λέω για τον Άρη, λέω για εμάς τους δύο. Επειδή πας με ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, γι' αυτό το λέμε. Ναι. Ναι. Λέμε, δεν λέμε για πραγματικά γεγονότα, λέμε για ένα παιχνίδι που παίζουμε στον υπολογιστή. Ποιο παίχτη από την ομάδα σου δεν θα ήθελες να δεις. Εγώ φίλε θέλω να διώξει τα ακριβά συμβόλαια που δεν παίζουν. Τι, α, θα σου πω συγκεκριμένα. Ε. Για αυτά που παίρνει, ναι. Συγκριτικά με αυτό που αποδίδει. Ναι. Ένα θέλει ή παραπάνω. Ένα, ρε. Το Μιλούνοβιτς. Μιλούνοβιτς. Συγκριτικά με αυτά που παίρνει πάντα. Πόσα παίρνει δηλαδή. Ο Μιλούνοβιτς. Δεν παίρνει ένα 160. Τόσα πολλά. Δεν παίρνει, πόσα παίρνει. Ο Πασάς πόσα παίρνει. Δεν, ναι, στο συγκρίνω το Μιλούνοβιτς με τον Γκάσο. Που με μισά λεφτά παίζει πολύ καλύτερα. Πάλι. Ο Πασάς μπορεί να παίρνει κανένα 50, ξέρω εγώ πόσα θα παίρνει. 60. Κατάρα που θα έρθει. Κατάρα, σε ναι. Γενικότερα λέμε. Ναι, ρε, κατάρα. Να μπορώ να ρίξω πολλά άτομα. Ρίξω όπου θες. Ωραία, σε όλους αυτούς που φέρα τον Άρη στην κατάσταση που βρίσκεται. Σε αυτούς ρίχνουν. Πολλοί δεν είναι. Πολλοί. 7 άτομα είναι. 6-7 άτομα. 7 είναι, ξέρω. Κάνε 400.000 που κάνανε σκότες. Σκότες. Ναι, ρε, φίλε. Τον κύριο Κώστα δεν θέλω να ξανακούσω. Το Μαϊντανό τον FM. Λέω 007. Όλοι ξεκίνησε η ψηφοφορία. 9.55 κενό. Μήνυμα στο 54.340. 54.300. Να μιλήσω λίγο εγώ αντικειμενικά. Ποιο δημοσιογράφο, παραγωγό, η δημοσιογράφο γυναίκα, άντρα, ξέρω εγώ, παραγωγό. Δεν θα θέλει να τον πάρει ένα UFO και να φύγει. Εγώ ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ. Έναν μόνο. Εγώ δεν μπορώ. Έναν δεν έχει πέντε. Εγώ δεν μπορώ τα κρύα. Εσύ τι. Τάκι. Ο Γκόνιας δεν είναι δημοσιογράφος. Ο Γκόνιας είναι προπονητής. Προπονητής είναι, δεν είναι. Πάρα κάτω. Λοιπόν, δημοσιογράφο, ναι. Ραδιοφωνικό παραγωγό, οτιδήποτε. Τηλεοπτικό, ναι, 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 ναι. Εγώ, φίλε, δεν μπορώ τα κρύα. Τα κρύα. Τώρα έχουμε πολλές επιλογές στην Ελλάδα και με βάζει να επιλέξω μία από όλες αυτές τις επιλογές. Μου είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις Ζήνα, βλέπεις Στεφανίδου, ναι. Βλέπεις Ευαγγελάτο. Ναι. Δεν είναι Ραπτόπουλοι να έχουν ένα μεσογειακό ταπεραμένο. Άρα θες ένα. Ναι, δεν είναι μεσογειακή. Τι, ναι, ναι, είναι βορειοευρωπαίοι. Κρύο Ευρωπαίοι, ναι, ναι. Ναι. Κρύο αίμα. Ναι, αυτό. Δεν μπορώ, φίλε, δεν μπορώ να σου πω θέλω έναν. Απλά κλείνω το κουμπάκι της τηλεόρασης, πατάω off, δεν τους βλέπω. Το πιο κρύο ρε παιδί μου, πιο κρύος.
Τι μου έρχεται, ρε φίλε, τι να σου. Σου λέω, έχω πολλού στο μυαλό μου, δεν μπορώ να επιλέξω έναν. Έχει Χατζηνικολάου, έχει Ευαγγελάτο, έχει Τατιάνα, έχει. Τρέμει, ξέρω εγώ. Τρέμει, ναι, ναι, κτλ. Ναι. Τι πατούσε βγάζουν απ' έξω, δεν συμπεριλαμβάνω. Ναι. 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 Μόνο την τρέμει. Ναι. Ωραία, εγώ θα σου πω την τρέμει, ρε φίλε, παρότι δεν είναι τώρα στο προσκήνιο. Ναι. Εγώ από ό,τι θυμάμαι από όταν ήταν στην τηλεόραση, ήταν η μοναδική που με το που την έβλεπα δεν άντεχα ούτε 5 δευτερόλεπτα. Την άλλαζα κατευθείαν. Ναι. Τους άλλους τους αντέχω και 10 δευτερόλεπτα να δω τι θα πούνε. Τον ακούς τον άλλο. Ναι, την τρέμει κατευθείαν, φίλε, είναι αυτό που λες. Με το που την έβλεπα, γεια σας, μην την είδατε. Επόμενο κανάλι, ζάπιν. Εν τω μεταξύ, η μάπα της είναι αγριοπή. Ενώ σωματικά δεν είναι άσχημη. Ρε, μια χαρά τα λέει. Ναι. Αλλά σε αυτό μοιάζεται. Οι μάπες σας δηλαδή είναι και ήδη αντιαισθητικές. Αντιαισθητικές, ναι. Η δικιά σου πιο πολύ. Η κυρία Στρέμ είναι ευγενή φυσιογνωμία, αλλά η δικιά σου είναι πιο πολύ. Εντάξει. Ποιο τι. Ποιο, είναι πιο αντιαισθητική. Πιο αντιαισθητική. Ναι, γιατί το αντιαισθητική δεν ξέρουμε αν είναι μηνύσιμο, γι' αυτό η κυρία Στρέμ είναι ευγενή η μάπα. Αντιαισθητική δεν είναι μηνύσιμο. Όχι, αντιαισθητική. Που χαλάσει την αισθητική. Ναι, ναι. Οπότε, όχι, δεν νομίζω. Θα ναι, ρωτήσω ναι. Το κούλια. Όχι, δεν νομίζω. Το γρόλιο θα πάρω. Και θα μου απαντήσει, δεν ξέρω. Αγόρι μου. Ανάλογα με τον τρόπο που θα το πεις. Έχει τρόπο και τρόπο. Εσύ είσαι άνθρωπος. Ναι. Οπότε είναι και ο τρόπος που θα το πεις, το τι θα πεις, με ποιο τρόπο. Να κάνω μια παρένθεση λίγο γιατί. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα. Ναι, ναι, κλάτα την παρένθεση. Κωστίκη, η καλύτερη ατάκα μέσα στο 2017. Καλησπέρα και στον κύριο Γκιλτηρίδη, το απίστευτο Φωτιάδη. Τρελέ δουλειέ που αυτέ. Η Δέσπο. Κάνει καλές δουλειές αυτές τις μέρες. Δώσε με. Η Δέσπο και όσοι ζητιάνοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Μπορεί, ναι, σωστό. Άλλο μήνυμα εδώ, τι λέει. Καλά το πας και σήμερα να προβλέπω ούτε 2% να πιάνει η εκπομπή με Άρη. Με Άρη. Σιγάρε, φίλε, οι πρωταθλητοί λοιπόν, καλοκαιριού. Να δώσουμε την είδηση ότι ο Μπέρκ ψάχνει σπίτι για τον Μπέρκ. Αυτή είναι μια είδηση. Σωστή. Ότι πωλείται ο Πρίγιοβιτς στην Κίνα. Αυτές είναι δύο. Τοποθετήσεις πολύ καλές και ευχάριστες για τον οπαδό και φίλαθλο του πάγου. Κάτσε ρε φίλε, ο Ιμπραήμοβιτς το φτωχόν, το βαρύ το πιστόλι. Ποιο βαρύ πιστόλι. Το κανόνι, ο 15 γκολ σε τρεις αγώνες που θα βάλει και θα πυροβολάει. Φίλε τώρα, έχεις τον Μπέρκ, έχεις και τον. Εγώ δεν τα λέω, δεν το λέω αυτά, εσείς τα λέγατε εδώ ναι, πέρα. Άσε τι τα λέγανε, εγώ δεν τα λέγανε. Όχι, εσύ. Μ' αρέσει ο φορ στο κεφάλι, ωραία. Όταν παίζει ζώνη είναι πιο εύκολο να τα βάλει. Αντιμετωπίζεται όμως εύκολα με κορμιά τύπου Βαυροπάνου. Τα είπαμε, τα γράψαμε, τα κατέγραψε η ιστορία. Πάει τελείως. Κατά πόσο πιστεύεις ναι. Ότι ο Μπέρκ όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα έχει την ίδια φυσική κατάσταση και αγωνιστική σε σύγκριση με όταν έφυγε? Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί το εξωτερικό να του έχει κάνει κακό εκεί πέρα που πήγε? Κοίτα. Ο Μπέρκ έχει τέχνη. Έχει κλειστό χώρο. Αντίληψη. Έχει συμμετοχή μεγάλη. Παίζει πλάτη. Παίζει κατά μέτωπο. Δεν μπορείς να προβλέψεις με ποιο τρόπο θα τον αντιμετωπίσεις. Και εγώ αν ήμουν προπονητής θα είχα δύο κοντά. Θέλει και ένα ψυχολόγο. Man to man για τον Μπάρις θες και ένα παίκτη να χαραμίσεις δύο παίκτες πάνω. Ναι, αλλά θέλει και ένα ψυχολόγο για την ομάδα που θα τον έχει. Εντάξει. Ναι. Τη φυσική κατάσταση. Όντως υπάρχουν τα ρίσκα των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Αλλά αν δεν έχει τραυματισμό, σπασίματα, ιστορίες κτλ. Είναι στην ευχέρεια ο Σαββίδης πληρώνει 8 φυσιοθεραπευτές και 7 γυμναστές να το φτιάξουν όπως πρέπει. Την ώρα που πρέπει, τον τρόπο που πρέπει, τη διατροφή που μάγειρες πληρώνει. Λοιπόν, οφείλουν λοιπόν να τον φτιάξουν. Δεν νομίζω ότι για παράδειγμα έμεινε πολλά χρόνια ανενεργός και τα λοιπά. Όχι ανενεργός, απλά βλέπεις ότι και 6 μήνες ένα ποδοσφαιριστή άμα είναι σχετικά με λυπή συμμετοχή σε αγώνες, ότι του κάνει κακό. Σου κάνει πάμε νόημα υποχωρήσει. Πάμε, η είδηση είναι ότι ψάχνουν σπίτι στο Μπέρκ. Σε ποιον θα ρίχνατε κατάρα λοιπόν για το 2018? Πρέπει να βγάλουμε την κακία μας, τη σκατοψυχιά μας, γιατί η παλιοψυχιά είναι αυτή η οποία είναι αληθινή. Το άλλο είναι ψεύτικο. Δηλαδή η ευγένεια είναι ψεύτικη. Ναι. Πώς τη λένε, ο καλός λόγος είναι ψεύτικος. Το φιλί, το σταυρωτό είναι ψεύτικο. Κοιτάς, μη σε λερώσει ο άλλος. Ειδικά όταν φιλιώνται οι γυναίκες. Καλά. Στον αέρα είναι το. Ναι, 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 σωστό. Εγώ σου είπα θα έρθω σε 7 άτομα. Σε 7 άτομα κατάρα. Να τους φωτογραφίσω. Έτσι, ναι. Απ' έξω, απ' έξω. Ναι. Γιάννης Μακρυμάλης ένας. Ναι. Γιάννης, ο άλλος ο λίγο πιο γκριζομάλης 2. Γιάννης με μεταγραφές 3. Ναι.
Γιάννης, πολύ Γιάννη δεν ήταν η κατάσταση. Γιάννης Φίλων Λέσχη 4. Ναι. Οδοντοτεχνίτης 5. Ναι. Playmobil 6. Ναι. Δικηγόρος οδηπορικά τερματοφύλακα 7. Ο Πόντιος. Στάσου μισό λεπτό. Γιατρός οδοντίατρος. Τον είπα, οδοντοτεχνίτης. Οδοντοτεχνίτης. 7 MVPs. Ναι. MVPs, φίλε. Κατάρα, Ναι. Μα όλοι αυτοί, όλο το αλυσβερίς, αυτοί το κάνουμε. Για να μην μιλήσω για το σημερινό ερασιτέχνη, γιατί μαθαίνω κάποια πράγματα για κερδοφόρες επιχειρήσεις που λέει ότι να μπαίνουμε μέσα και δεν βγαίνουμε. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο και κύριε Θόδωρα, δώσε τίποτα. Κύριε ερασιτέχνη, μαζέψου λίγο, δεν σε βλέπω καλά τελευταία. Μαζέψου λίγο. Σήμερα πέρασε από το γήπεδο και είχε 50 διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Γίνεται τη Σιρελή. Ωραίο, στο 288. Ραπ Κατάρα ρίχνω στον Τσίπρα. Ένα. Να εξαφανιστεί ο κυρίες και κύριοι και να μην ξαναδώ τον Κλωναρίδη στην ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Το πρώτο έγινε. Ναι. Ο πρώτος που είναι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, που είναι. Ναι. Ραπτό γουστάρω μια κοπέλα και με είπε με βλέπει μόνο ως φίλο. Αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. Τι να κάνω. Γνωστή συνταγή. Θα την πέσεις στην καλύτερη φίλη της. Και θα τη λες συμβουλές να σου δίνει πώς να ρίξεις τη φίλη της. Εγώ να δώσω κι άλλη συμβουλή. Επιτρέπεται. Τα λέω δικηγόρες. Την έχεις σκίσει. Επιτρέπεται ή όχι, να δώσω μια συμβουλή στα πλαίσια του ραδιοφώνου πάντα. Θα την καλέσει σπίτι, θα είστε δυο σας και φιλικά εννοείται, να δείτε μια ταινία ή οτιδήποτε. Και δεν ξέρω που απολαμβάνει ταινία και έχετε φάει λίγο και έχετε πει και το κρασάκι σας. Φιλικά πάντα θα. Όπως είσαι ρε παιδί μου, θα βγάλεις το πόδι έξω. Και θα πεις φιλικά πάντα ότι σ' αγαπάω σαν φίλη ρε παιδί μου και θέλω. Γιατί δεν έχω. Την ώρα που θα παίρνει θα πίνει το κρασάκι φιλικά και τα λοιπά, να πάρει τηλέφωνο δίθεν μια άλλη κοπέλα και να μιλάει γλυκά στην άλλη την κοπέλα. Εσύ πιστεύεις ότι αν βγάλει το πόδι έξω, δηλαδή δεν. Υπάρχει η ψυχολογία της γυναίκας είναι διαφορετική. Ναι. Στην πόδια βλέπεις. Άμα εσύ ναι. Σαν άντρας φερθείς έτσι σαν αρσενικό που λέμε και βγάλεις το πόδι έξω. Δεν δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις. Όχι. Δεν θα καταργηθεί η φιλία. Όχι. Εκεί με θράσος όμως να το βγάλεις. Όχι. Και να πεις με θράσος αυτό. Όχι. Θράσος θέλει μια μιλφάρα η οποία είναι διαφορετικά. Η μιλφάρα θέλει αντοχές, δεν θέλει θράσος. Ναι. Η μιλφάρα έχει ίδια το θράσος. Ναι, εντάξει. Η μιλφάρα θέλει αντοχές. Μπράβο. Ναι. Σωστό. Έτσι, σωστό. 9.55 λοιπόν κενό μήνυμα 54.340. Ο Σπανός δήλωσε πάντως πως ανάκολο θα είναι μια εσωτερική μεταγραφή. Ξεκινήσαμε. Το Κονέ δήλωσε είναι μια εσωτερική μεταγραφή. Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσανε. Ο Νίκιτς μια εσωτερική μεταγραφή. Ναι. Ο Στεφάνοβιτς μια εσωτερική μεταγραφή. Ο Μιλούνοβιτς. Πολλά ίτσι ρε παιδί μου, ρε εσύ. Ρε Θόδωρε. Όλοι αυτοί του Ίβιτς είναι. Αυτά τα παλτά, όλα αυτά τα παλτά είναι του Ίβιτς. Είπαμε τώρα, εντάξει. Του Ίβιτς είναι τα παλτά αυτά. Όλα τα ίτσι, εντάξει. Και επειδή διαβάζω εγώ στην εφημερίδα αυτό που μου είπες εσύ, πες το αυτά τα ίτσι. Ναι, εσύ όλα αυτά τα ίτσι. MVP και αυτά και συμβόλαια ακριβά, αλλά δεν παίζουν. Εντάξει, χαλάρωσε ρε Θόδωρε. Ναι. Δώσεις λίγο δρόμο εκεί να ξελαμπικάρουμε, να πάρουμε από το να τρώμε το κανένα center for να έχουμε να δίνουμε. Ναι. Με τα περσινά τι γίνεται, έχουμε ξεμπερδέψει. Όχι ακόμα, δεν ξεμπερδέψατε. Αυτό λέμε. Δεν ξεμπερδέψατε. Χάρηκαν λένε οι Παοξίδες για τον Μπέρκ. Τι να χαρούν. Ε? Παοξίδες. Παοξίδες πιο πολύ χαρήκαν σήμερα που ακούσαν ότι σε κάπου είναι μηδέν τα χρέη πάλι. 17 του μηνός Κλάι Μάιν θα γίνει λέει μια πώς τη λένε. Μαζί βλέπαμε την είδηση. Ναι. Πάγωσανε. Οπότε πήραν εντολή οι από κάτω. Από τους από πάνω, καθίστε καλά. Ο Σαββίδης είναι δικός μας άνθρωπος. Και καλό είναι και οι 170 οικογένειες. Εσύ τι πεινάς καμία κτλ. Κτλ, κτλ. Το συμφέρει το Σαββίδη να πτωχεύσει μπαμπαμ και να ανοίξει τη ΣΕΚΑΠ με νέα αφημία με μηδενικά χρέη ή τι συμφέρει αυτό που γίνεται να τα παγώσει. Τι από τα δύο πιστεύεις ότι συμφέρει. Εσύ τι λες, εγώ λέω να την πτωχεύσει. Να την πτωχεύσει και να την ανοίξει την επόμενη μέρα με μηδενικά χρέη. Ναι. Να γίνει μια καθάριση όπως τον Άρη 15 χρόνια, να γίνεται και να μην γίνεται. Μ' αρέσει. Βγαίνουν οι Αριανοί και κατηγορούν τον Σαββίδη. Και εγώ δεν κατηγορώ. Θα φάει τα λεφτά των εργατών. Την αλήθεια λέω. Αυτή το άρθρο 44, αυτή εδώ που φάγανε και τα τούβλα από το Χαριλάου, μιλάνε για ηθική στο θέμα του Σαββίδη. Σου μίλησα εγώ για ηθική. Εγώ σου μιλάω πρακτικά. Για του Αριανού, του άλλου που βγαίνουν. Ρε. Πρακτικά και σου λένε. Μιλάω. Και λένε οι Αριανοί, δεν τρέπετε λίγο, το κάνετε αβάτα. 170 οικογένειες. Δεν σ' άκουσα εσένα για τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών, των μανατζαρέων κτλ. Του Καρυπίδη από τον Μαρινόπουλο. Ναι, δεν σας άκουσα, ναι. Ναι. Βέβαια. Δεν άκουσα και τους. Δεν άκουσα οι Παοξίδες, ρεπόρτερ, οπαδοί, ιστορίες κτλ. Λέγα για τον Μαρινόπουλο. Ναι.
Τώρα απέξω. Αλλά για την πτώχευση και. Ρεπορτάζ. Αυτά που λέει ο Χίος να πούμε και τα λοιπά δεν λένε τίποτα. Ναι. Ναι. Κάτι κανελάκι. Απει τίποτα. Καρλάκι 10 μέρες άδεια. Το Πασό. Ναι, άλλο λέει. Κάτι τέτοιο τύπο εκπομπές μόνο. Ναι. Αμπά δεν. Λοιπόν. Να εξαφανιστεί ο Λιάγκας. Κατάρα στο Sky. Να μην, να μην ξαναδώ τον Ελκαντουρί. Ωραίος. Κατάρα στο Sky. Να μην ξαναδώ τον Ελκαντουρί. Να εξαφανιστεί ο Λιάγκας. Κι άλλο, κι άλλο. Αχώνευτη. Βλέπεις. Για δω. Αχώνευτη. Η Λιάγκας, αυτιά, στρέμει, βορύδης. Καμένος, μήνος, γάτας. Αχώνευτη η Κύπρη και η κριτική. Αριστερό το βλέπω το φίλο. Δικός μάλλον. Κύπρη και κριτική. Ανθρωπέ. Έχεις δει κανένα συμπαθητικό κριτικό? Έχω δει. Εσύ δεν είπες τη δικιά σου άποψη. Άντε, εμένα με ρώτησες, τους φίλους ρώτησες. Εσύ ποιους θεωρείς να πέσει κατάρα και τα λοιπά σε αυτά που είπες? Ή δεν θες να τοποθετήσεις? Εγώ θα πω, δηλαδή τι. Δεν θες να τοποθετήσεις? Θα πω για κάθε ομάδα μπορεί να μου ρωτήσεις. Ποιον δεν θα ήθελα? Όχι, λέω, εσύ για κάθε ομάδα θα μπορούσα να με ρωτήσεις. Αν ήμουν, ας πούμε, ναι, μια ομάδα, ποιον δεν θα ήθελα? Εγώ σου λέω Σαραπτόπουλος, κοινωνικά. Όχι, ναι, ομάδα και τέτοια. Ναι. Ή γενικότερα, πισόμπις τα λοιπά. Εσύ Σαραπτόπουλος. Ναι. Δεν έχεις συμπάθειες και αντιπάθειες. Τι είσαι, ουδέτερος? Λοιπόν, δεν θες να ρίξεις κάποια μια κατάρα? Επειδή τα έβαλα πολύ με τους συνταξιούχους αυτό το χρόνο και τα παιδιά του Πολυτεχνείου τώρα που είναι απόμαχοι, εγώ παρέα τους θα δώσω κατάρα το Λομβέρδο. Που είπε να πεθάνουν. Ένα είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή θα χαρώ πολύ αν, ας πούμε, ο Λοβέρδος σπάσει το πόδι του. Όχι να πάθει άνθρωπο. Ναι, όχι ζημιά. Ναι. Ναι. Να πω, είδες πως είναι που καταργέσαι τους συνταξιούχους. Να σπάσει το πόδι από την καρέκλα, λέμε, μην παρεξηγήσει. Ναι, από την καρέκλα. Ναι. Να σπάσει το πόδι της καρέκλας. Ή να του καεί το βίντεο, ας πούμε. Τέλος πάντων. Το άλλο. Αν ήμουν, ας πούμε. Τι άλλο είχα πει? Σε ποιο θα ρίχνεις κατάρες, είπες. Ποιο να μην ξαναδείτε από δημοσιογράφους, παραγωγούς κτλ. Ναι. Ποιο να μην δείτε. Να μην ξανεφανιστεί πουθενά, έχεις μου. Ποιο να. Με βλέπει και γελάει. Δεν θα ήθελες να ξαναδείς ποτέ όμως. Να μην εμφανιστεί ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε εφημερίδα, ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεόραση, ποτέ, πουθενά. Παγκοσμίως. Πες και ένα ξένο, ξέρω. Ποιο θες να πεις. Ξένο, σιγά μην σου ξέρει. Λέμε, πες έναν Έλληνα, ρε παιδί. Αυτό θα τα αφήσω στο τέλος. Να το σκεφτείτε. Να το σκεφτώ γιατί θα ήθελα πολλούς να πω, αλλά δεν με συμφέρει γιατί θα χαλάσει το μονοπόλιο. Δηλαδή, μάλλον θα φτιάξει μονοπόλιο εδώ. Και εμείς θέλουμε, σαν Μετρόπολης, ας πούμε, θέλω τον άλλο 3% να είναι. Να τον πατάω σαν σκουλίκι, ας πούμε. Γιατί άμα δεύτερος είσαι 3%. Όπως ο Παοξής θέλει τον Άρη στην Αλφα. Κατάλαβες. Και εγώ τον θέλω. Γιατί δεν τον θέλω? Πεθαμένο τον θέλω. Να έχω να ασχολούμαι κι εγώ. Κατάλαβες, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Οπότε θα πω για Αθήνα, να πούμε. Ναι, γιατί αν πες για Θεσσαλονίκη, λίγο πολύ ξέρουμε, εντάξει. Ναι, δεν με συμφέρει. Δεν σε συμφέρει. Θέλω να έχω έναν ανταγωνισμό, να μαλώνω, να με βρίζουν, να μου δίνουν ακροαματικότητα. Όσο με βρίζουν, ανεβαίνει η ακροαματικότητα. Πέφτει η δική τους, είναι ηλίθιοι, δεν ξέρουν από. από επικοινωνία. Εντάξει. Κάνουν ραντεβού με τον Μπόκο Λόκο, 15 ραντεβού να βγάλουν άκρη, ξέρω. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να δω τη Μενεγάκη ξανά. Έλα, ρε φίλε, για ποιο λόγο, τι σου έχει κάνει? Μου είναι αντιπαθής. Με αυτό που έγινε με το πλοίο, λες? Πολλά. Ναι. Είναι, δημιούργησε ένα μύθο ατάλλαντη, όχι υψηλή, κοντή, κυτιανίτιδες. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε με άριστα το 10, ήταν στο 6 και το πήγε στο 10. Δεν γουστάω να την ξαναδώ. Ωραία. Εγώ να έκλεισε τον κύκλο. Εγώ δεν θέλω να την ξαναδώ. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Το κόκκινο, εσύ που το λες, άνθρωπο γουρούνι, δεν ξέρει να συμπεριφέρεται. Ναι. Που του σέρνει 15.000 κατηγορίες. Ναι. Άμα κόκκινο κάνει μια εκπομπή μπόνους και καταφέρει να βγει πρώτος. Ναι. Φέρει ευθύνη ο κόκκινο που παρότι είναι άνθρωπο γουρούνι, βγαίνει πρώτος, ή αυτοί που το φέρανε από την τηλεθέαση και την ακροματικότητα και το βγάλαν πρώτος? Κόκκινο είναι ικανός. Και ο κόκκινο είναι ανίκανος. Ο Ραπτόπουλος είναι ικανός. Αυτό σου λέω. Φταίω, το κοινό είναι αυτό. Θα πρέπει να ξέρει τι θέλει να ακούσει το κοινό. Ναι. Θέλει, α πούμε, να ακούσει κάτι ευχάριστο, θέλει δυσάρεστα πράγματα, θέλει ενημέρωση, θέλει να γελάσει, θέλει να ενημερωθεί ευχάριστα. Πρέπει να ψυχολογεί στο κοινό. Μενεγάκη το κατάφερε και μαγιά της, αυτό λέμε. Ναι, τώρα είναι στα κάτω της. Ναι. Και δεν θέλω να την ξαναδώ. Εντάξει, δεν το σεβαστώ. Τώρα, αν ήμουν, ας πούμε, αν ήμουν Παοξής, Αριανός ή Ηρακλειδέας ή κτλ., μπορώ να σου πω ποιον δεν θα ήθελα. Ωραία, πάμε. Έναν από τις τρεις ομάδες. Πάμε. Άμα ήσουν Ερακλής, ποιο δεν θα ήθελες?
Γιατί ξέρω ποιοι παίζουν τον Ηρακλή. Ποιο δεν θα ήθελε να ξαναδεί αυτόν. Γιατί, μήπως ξέρω, έχω δει τον Ηρακλή να παίζει. Γάμα εθνική, δεν του ξέρω. Και ξέρει πώ λέει την ομάδα που τον περνάει. Τι, τον Άρη, πώ το λένε. Όχι, η ομάδα που τον περνάει είναι αυτή που είναι το ελληνικό χρυσού. Ναι, Άρη. Σε... Παλαιοχωρίου. Παλαιοχωρίου, ναι. Α, τον Ηρακλή. Φαντάζομαι, ο Άρης ο κανονικός δεν μπόρεσε να τερματίσει την πρώτη χρονιά πρώτος και ο Άρης Παλαιοχωρίου μπορεί να τερματίσει πρώτος. Ναι, τον υλικό χρυσό έχει ο ένας, ναι. Ο άλλος έχει τα φρούσια με τις παλέτες. Όχι, λέω για την πρώτη χρονιά. Πάμε πιο γρήγορα. Στον Άρη, ποιο δεν θα ήθελε να ξαναδεί. Τον Μπασά, ρε φίλε, που χαλάει την αισθητική. Τον Μπασά. Δεν γουστάρω. Τον Μπασά, ποιο τον έφερε όμως. Ο Μυροφορίδης. Δεν πρέπει να λογοδοτήσει. Για ποιο λόγο τον έφερε. Πρέπει να λογοδοτήσει ο Ισπανός γιατί τον βάζει βασικό. Και αυτό πρέπει να λογοδοτήσει. Και τον βάζει τον άνθρωπο σε θέση. Που δεν μπορεί να παίξει. Σα τα έξτρα. Εσύ που είσαι ραδιοφωνικό παραγωγή, σου λέγε το Μετρόπολη. Ναι. Πρέπει κάθε τάδε ώρα να λες αυτό το χορηγό. Τι να του έλεγε, δεν το λέω. Θα το πληρώνω. Άμα του πάνω το λένε, θα το βάλει στον Πασατή, θα πει, θα το βάλω. Α, έτσι πάει. Πώ πάει. Άλλο χορηγό, άλλο παίκτη. Θα μου επιβάλλει εσύ, α πούμε, τι θα πω στην θεματολογία μου, δεν γίνεται. Κάθε εταιρεία έχει την πολιτική τη. Ναι. Η πολιτική τη ομάδα. Εγώ ρε παιδί μου, αν ήμουν αργιανό στον Πασατή, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ. Βρε ούτε εγώ το θέλω. Άλλο σου λέω ότι μου λε φταίει ο Σπανό. Ο Σπανός ρε φίλε είναι προπονητής. Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο με πρόεδρος, με τεχνικούς διευθυντές ή με προπονητές. Εντάξει. Τι τώρα, παρθενογέννηση, τώρα κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Τέλος, για στον ΠΑΟΚ, άμα είσαι ποιο θα ήθελες να ξαναδείς. Στον ΠΑΟΚ αν ήμουνα. Ναι. Ποιο δεν θα ήθελα να ξαναδώ. Τον Μπίζεσβαρ. Έλα ρε φίλε, γιατί. Τι γιατί. Γιατί τον πει, δηλαδή θεωρείς ότι είναι ο πιο άμπαλος που πάρει αυτή τη στιγμή εκεί μέσα. Υπάρχουν μεγαλύτερα παλτά από τον Μπίζεσβαρ. Τον Μπίζεσβαρ, δεν θέλω τώρα. Τι ολόγησα το. Δεν είναι πια ποδοσφαιριστής. Επειδή έχει βάρη, είναι ένα. Παλέμαχος. Ναι. Ναι, για τα κιλά. Ακόμα και ο Λεβέκ δεν είναι παλέμαχος. Για τα κιλά θα συμφωνήσω, ναι. Εκεί σαν Μοσχάρι. Ναι. Παρακάτω. Ωραία, λοιπόν, θες να διαβάσεις κανένα μήνυμα. Όχι, λέγε. Όπα, γίτσες. Παρακάτω. Ο νονός. Λοιπόν, άμα ήσουν ένα Παναθηναϊκός, ποιο δεν θα ήθελες να ξαναδείς. Άμα είναι Παναθηναϊκός, τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή. Τρεις θλάσεις ένα μήνα. Παρακάτω. Σαν δεξιμπάκι γενικότερα η παρουσία του αρέσει ή όχι. Καλό παίκτη. Και, και από πλατανιά. Σαράβαλο. Από... Σαράβαλο. Όχι. Τρεις θλάσεις ένα μήνα, παρακάτω. Άμα ήσουν ΑΕΚ, ποιον δεν θα ήθελες να ξαναδείς. Άμα ήμουν ΑΕΚ. Άμα ήμουν ΑΕΚ, ποιον δεν θα ήθελα. Τον Μπακασέτα. Μπακασέτα, ρε φίλε, εγώ πιστεύω θα συνταξιοδοτηθεί και δεν ξέρει τι θέση παίζει αυτό. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Συμφωνείς αυτό. Συμφωνώ. Άμα ήσουν Ολυμπιακός, ποιον δεν θα ήθελες να ξαναδείς. Άμα ήμουν Ολυμπιακός, ποιον δεν θα ήθελα. Τον Κούτρι για να μου πάρουν καλό αριστερό μπακ. Γιατί κάτι εμενή και κάτι τέτοια που είναι στην κορυφή θα. Βάργεσαι, παλτά είναι αυτό. Εκεί κάποιο θα μου βάλει ένα γκολ αν ήμουν Ολυμπιακός. Ενώ εκεί η τρύπα είναι μεγάλη τρύπα. Ωραία. Ναι. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, ναι. Να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Ναι. Τι ποσοστό πιστεύει από του παίχτε που φέρουν οι μάνατζερ ναι. Ότι του φέρουν γιατί θα παίξουν και τι ποσοστό πιστεύει ότι είναι αυτοί που του φέρουν για άλλου λόγου. Δηλαδή πιστεύει ότι είναι 50-50, ότι είναι 60-40, πώ πιστεύει ότι είναι 80-20. 80 ποιο ποσοστό είναι. Να οικονομήσουμε και 20 να παίξουμε. Και 20 να... Δηλαδή ένα στου 5 παίχτε παίζει. Ναι. Οι άλλοι 4 είναι να είχαμε να λέγαμε. Στέφανος, αν την πετάξει 2-3 πενιντάρικα λέει και ένα τρίμερο Αράχοβα, μόνη τη θα πιάσει το πόδι λέει και θα ξεχάσει τον Batman. Τι Στέφανος είσαι. Γιατρός, έκρισε ο Χατζησαφείο. Το ξέρουμε, ρε γιατρέ, αυτό προχθές το ξέραμε. Στον Όφη τι γίνεται, άμα θες. Πάμε να διαλύσω, κλέβα. Πάμε να διαλύσω. Και η κριτική, κοίταξε. Αυτό το παραμύθι του Λεβέντη του κριτικού πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Μεγάλα λαμόγενε, πολύ, πολύ κριτική. Έφαγε ένα πιστόγιασμα, εσύ ένα δάγκωμπα στο σβέρκο ναι, και ναι, 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 είναι λαμόγενε. Ναι. Περισσότεροι. Και ψιλοχέστε. Με στην Κρήτη μάγκε και εξωδέν. Ναι. Τα είπαμε, αυτά τελειώσαμε. Ναι. Για του Κύπριου δεν έχω καλού χαρακτήρε οι περισσότεροι. Και έχω και άσχημε γυναίκε. Εμείς ναι. Φίλε που βλέπουμε εκεί πέρα κάτι 20χρονες, κάτι τέτοιες είναι ψηλό καλοδιατηρημένες. Δεν είναι. Μπορεί να τουρκάλες. Για να μην είναι Κύπριες. Yeah, να είναι τουρκαλοκύπριες ή ελληνοκύπριες ή να είναι μπασταρδεμένες. Δηλαδή, πώς το λένε, είμαι αλβαλοέλληνας. Είναι... Υπάρχουν φίλες τώρα με την παγκοσμιοποίηση που είναι κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Υπάρχει η λέξη αλβαλοέλληνας, υπάρχει. Ναι, να είναι μισός-μισός, ας πούμε. Αλβανίδα παντρεύτηκε Έλληνα. Ναι. Το παιδάκι τι είναι. Αλβανός. Ναι, ναι. Ωραία. Παντρεύτηκε Τουρκάλα, Έλληνα. Ελληνότουρκος. Ναι. Υπάρχουν τέτοια. Ναι, Τουρκοέλληνες. Ναι, Τουρκοέλληνες. Ναι. Σκοπιανή Μακεδόνα. Ναι. Μακεδονοσκοπιανός. Μακεδόνα εννοείς. Έλληνας με τέλος πάντων με τέτοιο. Ναι, ναι. Πολλοί παντρεύτηκαν ναι, Σκοπιανές. Ναι. Είναι ωραίες γυναίκες. Ωραία. Τα παιδιά τους τι είναι. Μισά-μισά. Τι μισά-μισά.
Πώς το λες αυτό. Εσύ δεν λες είμαι μισός πόντιος. Εσύ πώς είσαι μισός πόντιος. Είσαι δηλαδή το μισό αυτή είναι πόντιος και το άλλο μισό δεν είναι. Μασταρδεμένοι φίλοι. Αυτό σου. Αν πάρει βλάχος βλάχα, βγάζει βλάχο. Αν πάρει κριτικός κριτικιά, βγάζει κριτικό. Εντάξει. Αν πάρει σεραίος δραμηνή, είναι αστραπάνε. Τέλος πάντων. Άμα πάρει. Άμα πάρε γραμμές, Brad Pitt, ανοίγουμε γραμμές. Άμα ένα παιδί έχει μπαμπά ήμο, θυμάσαι τι ήταν ή όχι. Ήμο. Αυτή με τη φράτζα. Με τρέντι. Άμα είναι ο μπαμπάς ήμο και η μαμά ήμο, ξέρεις πώς βγαίνει το παιδί. Τι βγαίνει. Καθαρό ήμο. Καθαρό ήμο. Καθαρό ήμο. Ναι, καθαρό ήμο. 2-31-0, όλα είναι 90. Επανέλαβε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ποιον από τη showbiz, δημοσιογράφο, παραγωγό, αθλητικογράφο κτλ. Δεν θα θέλετε να τον ξαναδείτε πουθενά, ούτε να το διαβάσετε. Ούτε να το δείτε μπροστά σας. Πού θα ρίχνατε κατάρα. Και γιατί. Και γιατί. Και ποιον από την ομάδα σας δεν θα θέλετε να ξαναδείτε. Στην ομάδα σας. 23-10. Το χειρότερο παίκτη σας. Οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι και παράγοντας. Να πει ο άλλος δεν θέλω τον τάδε τεχνικό διευθυντή. Ναι. Θεωρώ ότι δάγκασε τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Ναι. 23-10, 90-90-90. Ραπτό γιατί στην TV κόβουν εκπομπές που ασκούν κριτική στα πολιτικά. Γιατί υπάρχει χούντα της αριστεράς. Τέλειος. Πάντα θα υπάρχει μια χούντα. Έτσι θα λέγεται, αλλιώς θα λέγεται, πάντα θα υπάρχει. Ο Αλέβατος κάνει πλέον βάρη. Όχι. Μετά τα 70 δεν κάνει βάρη. Αερόβιο μόνο. Ο Αλέβατος έχει χάσει μυϊκή μάζα. Λογικό είναι, ρε φίλε, ηλικία. 79 είναι μόνο. Ναι, ηλικία όμως αυτό, ναι, λογικό είναι. Ναι. Κάνει σάκο όμως. Έλα ρε μπολάκι. Κάνει σάκο. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι μετά από κάποια ηλικία μειώνεται η μάζα η μυϊκή. Ναι. Εντάξει. Τώρα είναι μερικοί οι οποίοι είμαστε τρελαμένοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και κάνουμε, ας πούμε, γυμναστική και στη μεγάλη ηλικία. Ναι, αυτό τώρα όμως το θέμα είναι τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό κανονικά πρέπει να περπατάει μόνο. Ναι. Στα 79. Ενώ τι κάνει τώρα. Αυτό τρέχει 3 χιλιόμετρα. Ναι. Μπαίνει μέσα, πάει κολύμπι άλλο 500 μέτρα. Και μετά μπαίνει στα μάξι. Και πάει στο σπίτι και κάνει 10 λεπτά. Κολύμπι που πάει, κατεβαίνει μέχρι κάτω παραλία, κολυμπάει. Πάει σε ένα μέρος. Ή κολυμπητήριο. Κάτω στη. Πώς λέγεται. Που πνίγει και ο Σελευρίδρε. Στον Άλυμο, λέει. Στον Άλυμο πάει. Εκεί πέρα τώρα με τα πετρέλα και με αυτά έχουν θέμα. Δεν ξέρω τι κάνει, εκεί πάει κολυμπάει. Θα μπει άσπρο, θα βγει μαύρο. Και μετά κάνει και ένα τέταρτο ρόλο. Δύο λεπτά και ένα μισάλεπτο. Κάνει σπάρινγκ. Σάκου. Πάρε γραμμές. Καλημέρα. Ενώ κάνω και στην ηλικία του πεθαίνουν οι άνθρωποι. Στον Αρναούτογλου τον είδα άσο 2, καλά τα πήγε. Ναι. Στον Αρναούτογλου λέει. Θοδωρή. Έλα, καλημέρα. Έλα. Φοβού είμαι πάλι. Έλα. Δεν το μεσημέρι και μέχρι επειδή δεν είμαι πολύ. Δεν θέλω έτσι, ε. Πάντω την ερώτηση εγώ ακόμα την έχω. Τι, γιατί δεν πήγε ο Φωτιάδης στις Σέρες. Αυτό μόνο ο ίδιος το ξέρει. Δηλαδή πραγματικά κύριε Κομπή, καθούρισα πάνω με τα γέλια πραγματικά. Είναι το αιώνιο ερώτημα. Παράπονο, είναι παράπονο που δεν έρθει άλλο. Πού είναι ο Φωτιάδης, ρε Ραπτόπουλε. Για ποιο λόγο δεν έρθει η Κομπή, δεν κατάλαβα. Έχω και ένα στρατόπεδο. Έχω και ένα στρατόπεδο. Κάνουμε. Κοίταξε, Κωστή, θα κάνουμε διαφήμιση. Διαφήμιση. Είναι η διαφήμιση. Ο άνθρωπος μιλούσε με έναν της προάλλης που τρέχει στο ράδιο. Κάτι λέει ο άνθρωπος, λέει εγώ από την Καβάλα. Και το λέει ο Φωτιάδης. Α, να σου πω, εκεί στην Καβάλα είχα κάποτε μια σχέση και εκεί είναι παραμεθόριο. Δηλαδή τον πήγε τον άνθρωπο ό,τι να είναι τον έλεγε. Τον είχε τρελάει, όλο την απάντηση φυσικά. Τι από, δεν ξέρω. Τι είχε αλλά, ο Φωτιάδης σχέση στην Καβάλα. Ναι, ρε, που έλεγε ότι είναι στην Καβάλα ο Ακροατής και έλεγε, τον έλεγε ο Φωτιάδης, ναι, στην Καβάλα, αδερφέ μου, είναι παραμεθόριο. Είχε σχέση ότι στην Καβάλα, έχει το σύνορα, ό,τι να είναι, τον έλεγε τον Πέρε. Καλά, πράγμα. Εδώ δεν έχει σχέση στη Θεσσαλονίκη. Ξεφτυλιστήκαμε. Τίποτα, φέρτο να κάνω το Φωτιάδης κάθε κομπή. Πραγματικά φέρτο να. Είναι πολύ κρίμα. Εδώ και. Μάλιστα. Έγινε. Για πες τα δικά σου. Και να πω ένα τελευταίο, ναι. Δεν θέλω να σας ακούσω τον Περτετέρη. Το Περτετέρη, ναι. Ναι, ποτέ και πουθενά. Ναι. Τον ελληνό τύπο και άνθρωπο. Ναι. Και... Όχι, χαρακτηρίζουμε. Σαν δημοσιογράφο. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Όχι σαν προσωπικότητα. Πες ότι θες να μην χαρακτηρίζεις. Ναι, είναι καλός άνθρωπος. Και κατά, καταλάβουμε. Και κατάρα σε, πάλι θα πω όνομα, αλλά κατάρα σε κάνα μεγάλο δικηγόρο, ξέρεις, σε ποιον. Δεν λέω ποιον. Σε κάνα τέτοιο ρίχνο κατάρα. Συμμετέχεις στο ποδοσφαιρικό σερέωμα. Πιο μην παλιά. Είναι φιλεμασόνια. Τώρα, τώρα ακόμα λίγο. Είναι φίλος ρε φίλε. Το λέω εγώ. Πάντως είναι ρε, εντάξει, ναι, είναι φίλος. Είναι φίλος. Σε αυτούς, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και, αλλά σου λέω, θέλω πίσω το Φωτιάδη. Θα πάρω το Θόδωρο, θα πάμε στο Τριάδη. Θα πάμε στο Τριάδη με το Θόδωρο, θα πάμε με το Διάσο μαζί, θα το φέρουμε. Δεν γίνεται.
Σήμερα εγώ περίμενα γιατί το μεσημέρι λες θα έχεις μαζί εκπομπή με τον Θόδωρο. Λέω θα έχει φωτιά. Έκλεισε! Και ακούω και δεν. Επόμενο κύριο, πάμε γλίγορα. Καλή χρονιά! Έλα φίλε. Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Ακούς? Ακούω. Για τις μεταγραφές το ΠΑΟΚ θέλεις να πεις. Το ΠΑΟΚ. Καταρχήν κλείς το ράδιο. Ναι, ναι, το έκλεισα. Το ΠΑΟΚ. Τι θες να σε πω για το ΠΑΟΚ? Τι? Για αυτό το Χούτσο που ακούγεται τώρα. Χούτσο, το Χούτσο. Καλός είναι ο Χούτσο. Το Σουηδό, ρε. Ο Χούτσο είναι καλός. Καλός είναι. Ναι. Εδώ ακούγεται όλη μέρα τα ραδιόφωνα που λέγανε και το Ολυμπιακό έχει πάρει όλη την απρόκριμα του Έλληνε παίκτε, ρε γάμο. Τι να κάνω εγώ, πάρτε με στον ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή, σου φέρω γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει κανένα παίκτη. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 30 Ιανουαρίου 28. Ό,τι περισσέψει. Την τελευταία μέρα τι θα κάνει, ρε. Θα θέλουν κάνα μήνα να προετοιμαστούν. Θα έρθει μετά καλοκαίρι. Εντάξει. Γνωστά πράγματα. Τώρα, όσο για τον Άρη και για τον Όφη, τους βλέπεις και τους δύο συνάδελφους εκεί πάνω. Όφη πάει για διάλυση. Πάει Όφη. Για διάλυση. Φαλιμέντο, ναι. Μάλλον Παναχαϊκή, Κάντε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ποιον δημοσιογράφο ή από σομπίζε θα ήθελες να ξαναδείς ποτέ? Κωστά. Δεν θέλει. Πάω ξύ. Θέλω μια χάρη, Κώστα. Έχει μάθει μόνο να δει. Κωστή. Πάω ξύ. Ναι, φίλε, ναι. Ακούστε. Ναι, πάω ξύ. Ναι. Θέλω να βάλει ένα τραγούδι τη Συμπεθέρα και μετά την Κουμπάρα συνεχεία. Κάνε μου τη χάρη, βάλω αυτό και το αφαιρώ σε όλου του κερδιτάδε. Δεν μου λε, φίλε. Πόντιο είσαι. Όχι, Βλάχο σήμερα. Α, είσαι και. Άλλη ράτσα δηλαδή. Κώστα, θα το πει, θα το βάλει. Τη Συμπεθέρα και την Κουμπάρα. Ναι. Ναι. Κάτω την ερώτηση. Εσένα από τις δύο πιο πολλές αρέσει, η Μπεθέρα ή η Κουμπάρα? Η Κουμπάρα. Το ίδιο δύο, όποιο. Είσαι Μερακλής, βλέπω. Κάτω την ερώτηση. Λοιπόν, φίλε, ποιον από τη showbiz ή δημοσιογράφου γενικότερα δεν θα ήθελες να ξαναδείς ποτέ στην τηλεόραση, στο ίντερνετ ή στο ραδιόφωνο να ακούσεις? Κοίταξε, για μένα όλοι καλοί είναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο Πρεζεντέρης. Άντε πάλι. Πρεζεντέρης, δύο μήνες. Δεν σ' αρέσει. Ναι. Πρεζεντέρης λίγο ηρωνεύεται, γι' αυτό δεν το θέλω. Πάει αυτός. Ποιος αν θέλεις να φύγει από την ομάδα σου? Να μην το ξαναδείς ποτέ. Μου... Ναι. Ναι. Κανένα, όλους σου στέλνω, ρε. Όλους? Τι ομάδα είσαι? Ναι. ΠΑΟΚ είσαι? Τι ομάδα είμαι? Ναι. ΠΑΟΚ. Το βλάκα τώρα αυτό που λέμε. Κωστά. Θα βάλεις εσύ με θέλα, το περιμένω, ε. Εσύ εκεί. Δεν ακούει. Αυτό δεν ακούει. Άντε ρε Κωστή γαμώτα. Κάτι για τα αυτό ήθελα. Πάει τελείως. Άστο να παίξει, άστο να παίξει. Θέλα μερακλώσει ο Πάοξης. Ψήνεται με Συμπεθέρα, αυτό σε Κουμπάρα τώρα. Ναι, ναι. Η γυναίκα του είναι αλόφης με Συμπεθέρα. Του φέρω ένα 600 κανένα παλτό, Συμπεθέρα. Ναι. Άντε Συμπεθέρα, Συμπεθέρα, να το δεις που κάποια μέρα με κανένα φωνικό θα γίνει και εσύ θα έχεις την ευθύνη. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ωραία ζητή. Πολύ ωραία. Η ακμή του ελληνικού κράτους είναι αυτό. Πάμε, πάμε, σούλες ακροατές. Ναι. Μία ο Μάνος Λοΐζος και μία αυτός. Ναι, φίλε, ναι. Άμα το πεις τι είναι ο Μάνος Λοΐζος, μπορεί να σου πει είναι αμυντικό χάφος. Σου ρωτεί τις δεκαετίες εβδομάδες. Λέγε, λέγε. Έλα. Λέγε. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να δω Κρέσπο αριστερό μπακ. Κρέσπο αριστερό μπακ. Κρέσπο, ναι. Ναι. Δεν θα ήθελα να δω Βερίκιο Πάλφα. Βερίκιο. Ναι, 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 Βερίκιο, σωστό. Και κατάρα στο Μαρινάκι να αγοράσει την επόμενη φορά άχνη. Άχνη. Ναι. Ναι, αντί για το άλλο να του δώσουν άχνη. Επόμενη γραμμή. Συμπεθέρα. Καλησπέρα, παιδιά, την κάνουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτός ήταν καθαρό είπες πως. Συνάδελφος Μιχάλη Φωτιάδη εδώ. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να δω τον κύριο Φωτιάδη κάτω από τα χέρια από την Τρέμη και από την Κρήτη. Λοιπόν, εγώ με ομάδες δεν έχω να κάνω, οπότε έχω δικαίωμα για μια κατάρα και δύο από τη showbiz. Την κατάρα μου τη ρίχνω στα παιδιά που μου ζαλίζουν τα σηκώτια με τα κράτα στο μαγαζί και δεν μπορώ να συνέλθω. Πού είσαι τώρα, για να συνέλθω πέρα... Όχι, τώρα είμαι Ιεράπετρα, λέμε. Έξι εδώ, έξι μήνες στον ουρανό. Ναι. Γελάτε κύριε. Ναι. Το γέλος σας είναι απολαυστικό. Και κύριε Αριανέ από Αθήνα. Λοιπόν, και σε ένα βήχα σου είναι απολαυστικό. Ένα από τους που είναι ο Πόντες ο Παψωμαλιάς, ο τσάμπαλα που καίει τα ηχεία.
κάθε στο γύρο πάλι. Ναι. Και βγάζουμε τον καρκίνο. Και ο δεύτερος φυσικά είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος είναι σφυροκάλεμος, είναι μετροπόντικας με τη μητάρα που έχει, είναι γκότζος, είναι καψίδιας, είναι αγριόφραχτος, είναι δουλτσινέας, είναι ποτεκούραζο, είναι προθόσο, είναι γυφταρμόνιος, είναι πιντιβίζια, είναι ταγκανίκας, είναι λιμοκοντόρος, είναι και αρχίδαμος. Καληνύχτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι, κύριε. Ο Κυλκυσιώτης, ο Πάκτης που είχα πάρει και προθέσει με Κωστή. Καλώς τώρα, έλα. Λίγο για τον Πάκτη, θέλω να κάνω λίγο ένα σχόλιο. Βεβαίως. Ναι. Να μου πεις και στην άποψή σου. Πότε τις κάνετε? Αυτό και εγώ απορώ πως θα τις κάνουμε. Για μένα κανονικά μέχρι την Πρωτοχρονιά πρέπει να κλείσει τουλάχιστον ο Χουλτ. Ή έστω ένα αριστερό Πάκ. Κάτι τέτοιο. Και μετά θέλω να μου πεις την άποψή σου. Αν ο ΠΑΟΚ υστερεί, βασικά σε τρεις θέσεις υστερεί, στο αριστερό μπακ. Υπάρχει μια διχογνωμία του μεγαλομετόχου και του προπονητή για τον αριστερό μπακ. Δηλαδή ο Λουτσέσκο θέλει τον τραυματή αυτό τον 32 χρονών, ξεχνάω το όνομά του. Τον Αδεβέρδο και ο άλλος θέλει τον Χουλτ. Ο Κοντός θέλει τον Χουλτ. Ο Σταφυλίδη ποιος το θέλει? Ο Σταφυλίδη θέλει να έρθει, κανείς δεν τον θέλει. Α, ο ναι. Κουτσολιάκος θέλει να τον φορτώσει. Ναι. Τέλος πάντων. Και για μένα μετά αν πιστεύει ότι υστερούμε στο εξάρι και στο φορ. Και μετά είναι επιτελικό. Δηλαδή για μένα αυτές οι τρεις φασίες. Το εξάρι σου δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Ναι. Και αν συμφωνείς ότι τέτοια καλά εξάρια μπορώ να βρω στη γαλλική αγορά, στο γαλλικό ποτάσμα, που έχουν πιο πολύ όγκο, πιστεύω ότι κάπου εκεί υστερούμε. Κοστίζουν όγκο, αυτοί. Δύναμη, ατοχές, κοστίζουν αυτοί. Τέτοια. Ναι. Και στο Center Force είχα πει και πιο παλιά είχα, που είχα πάρει, αν συμφωνείς ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε από την Ισπανία. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων στην Αργεντινή μπορούμε να βρούμε ένα φορ σαν τον Λιβάγια, σαν τον Αραούχο, σαν τον Μπέρκ, τέτοιου τύπου φορ. Για πες τις ερωτήσεις. Έτοιμος να απαντήσεις στις τρεις κρίσιμες ερωτήσεις μας. Να καταρριστώ δεν έχω να πω κάποιον. Και σε διάσημους που μισώ είναι δύο, είναι η Στεφανίδου και ο Λιάγκας. Ποιος από τους δύο είναι πιο αντίπαθης, δεν θες να δεις? Δηλαδή αν σε πούνε στην Αγχώνη βάζεις τους δύο, ποιον τραβάς το σκηνή από τους δύο? Στεφανίδου. Από την ομάδα δεν μας είπες, ποιο δεν θα ήθελες να ξαναδείς ποτέ? Είναι πολύ. Τώρα πιο πολύ δεν θα ήθελα τον... Δύο, και από εκεί δύο θέλω. Μπορείς να πεις και από διοίκηση και από παίχτες και από οτιδήποτε. Βιερίνια και Μακ. Βιερίνια και Μακ. Αν σου βάλω στην Αγχώνη τους δύο, ποιο το σκηνή θα τραβήξεις? Στην Αγχώνη αν τους βάλεις... Άμα ήσουν αδήμιος. Δήμιος. Ναι. Ποιος θα τράβαγες το σκηνή? Το Μακ ή το Βιερίνια? Το Μακ. Το Μακ θα τραβούσε. Μερακλής ο τύπος. Μερακλής ο τύπος. Ναι, γιατί ο Μακ είναι πιο νέος, έχει λιγότερα άλωση. Περισσότερο. Μπράβο, ωραίο. Ωραία η αιτιολογία. Πολύ ωραία η αιτιολογία. Μ' αρέσει δηλαδή η διευκρίνηση. Που επιχειρηματολογεί. Βεβαίως. Και ένα ακόμα ράπ λίγο να σχολιάσω. Επειδή δεν πρόλαβα προχθές. Είχες πει ότι εσύ είναι πολύ πιθανό να κατακτήσει το Τσουλουέτζε. Όχι, όχι, είπα θέλω. Α, θέλεις. Okay. Γιατί εγώ προσωπικά βλέπω τη City να θυμίζει την επειδή με, αν θυμάσαι με Μπαρτσελόνα, να θυμίζει την ομάδα του Ενρίκε το 15-16. Και δεν βλέπω, εγώ θα σου πω ποια δεν βλέπω να το παίρνει. Ποια? Η Ρεάλ. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ πιστεύω η ομάδα μου αν περάσει. Άκου λοιπόν, που είναι κακό, θέλω να το πάρει η City και δεν βλέπω να το παίρνει η Ρεάλ. Ναι. Συμφωνώ. Είναι ψόφια η Ρεάλ, δεν βλέπω να παίρνει τίποτα φέτος. Να είναι σκουπίδι. Μπορεί να χάσει και την τρίτη και τη δεύτερη θέση, ίσως βγει και τρίτη. Δεν μου λες στο σπίτι χαρτομάτιλα οικονομία κάνετε? Α, επειδή είμαι μπουκωμένος. Κάνεις σλουρπ και σλουρπ, σλουρπ. Ξέρεις ότι αυτό, αυτό εδώ που κάνεις, τώρα για μια γκόμενα που θα βγεις είναι αντιαισθητικό πρώτον και δεύτερον δημιουργεί εχμόρια. Ναι. Γιατί κόμμενα χέστηκες. Το εχμόριο είναι αυτό που. Καλά, αυτό πάλι υποκειμενικό είναι που λες. Ψή, γιατί? Γιατί άμα του αρέσουν του φίλου οι γραμμές ή κάνει σλουρπ σουρπ, η κόμμενα να δεις για το πότε θα έρθει μαζί. Ναι, του. Σλουρπ κάνει ναι, γιατί ναι. Αυτό εδώ στερεοποιείται μετά η μίξα. Ναι. Μετά έχεις προβλήματα στην αναπνοή. Πας εκεί κάνεις, ας πούμε, αυτό που κλείνει είναι ενοχλητικό. Ναι, εγώ σου λέω ότι άμα του αρέσουν τις γραμμές του φίλου. Βρε, τι γραμμές να κάνουν, αυτοί δεν έχουν να βγάλουν πορτοκαλάδα να πιούν τα γραμμές. Ενημερωτικά έχω πέραση. Απλά αυτό. Δεν είπα ότι δεν έχεις πέραση. Μην γίνω. Απλά όταν είσαι μπροστά στην κόμμα, μην κάνεις σλουρπ. Όχι σλουρπ. Ναι. Λεπτομέρειες τώρα σου λέω. Εγώ πάμε στο διάλειμμα εμείς. 2-31-090-90-90. Δεν έχει διάλειμμα. Συνεχίζουμε κάτι. Μια ώρα δεν είναι.
Δεν έχει διάλειμμα. Καλύτερα. Ντούρασελ, πάμε. Ντούρασελ, πάμε βολίδα. Πάρτε τηλέφωνο και πείτε. Αργιανέ, μην γελάς, φαίνονται τα σφραγίσματα σου. Κάνα μια ζωή, λέει ο Μπεστ. Κωστή αχώνευτη και όσοι με έμφαση λένε ότι η πόλη είναι ΠΑΟΚ. Η πόλη έχει και Άρη και Ηρακλή. Στα περίχωρα γίνεται η διαφορά. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, Βιωτική Πόλη. Καλημέρα στο φιλοξενούμενο της εκπομπής σας. Ο κύριος Θόδωρος είπαμε εξ Αθηνών. Ορμόμενος, ο παδός της ομάδος της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν έχει καρδιά. Μάλιστα. Εγώ κύριε Ραπτόπουλε μου θα ήθελα για το 2018... να δω να έρχεται ο Θαλαγέτα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να γίνει αυτή η επικείμενη μεταγραφή. Θαλαγέτα. Ναι, θέλω να δω στην ομάδα της καρδιάς σας να παίζει σε 100.000 φιλάθλους ο Ιρλανδίνιο. Ο Ιρλανδίνιο. Ναι. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον... το φίλο σας, τον ακροατή, το φιλοξενούμενό σας στην εκπομπή, τον κύριο Σαράντο. Ναι. Να σας μάθει στην επόμενη χρονιά να σας δείσει με τοπικές ετοιμασίες των ντόπιων από το χωριό της καταγωγής του και να σας μάθει να χορεύετε τα βήματα του Ράικο. Ράικο. Ναι. Ράικο, γιατί αυθεντικός μακεδονίτικος χορός κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, εμείς ξέρουμε μόνο τα χασάμπικα και τα ζεμπέκικα. Όχι κύριε Ραπτόπουλε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, έτσι, ναι. Με το χέρι στην καρδιά ο κύριος Σαράτος, αν μας ακούει, ας κάνει μια παρέμβαση και αν διατίθεται δηλαδή, αν έχει το χρόνο, για να σας μάθει να χορεύετε Ράικο. Ράικο. Ναι, είναι ο πιο αυθεντικός μακεδονίτικος... τα σάλια και πες μας τις ερωτήσεις μας. Παρακαλώ, πείτε μου. Ποιο δεν θα θέλετε από τη showbiz, δημοσιογράφο και τα λοιπά, να μην το ξαναδείτε. Επιφανή ή επιφανή γυναίκα. Κοιτάξτε να δείτε, από τη showbiz αυτών που τρέφω μεγάλη αδυναμία εδώ και χρόνια είναι ο αρχηγός της θύρας 7 των δαφνοστεφανωμένων, ο κύριος Τσουκαλάς, θα ήθελα να τον βλέπω. Ποιο δεν θα ήθελε. Ποιο δεν θα ήθελες να ξαναδείς. Ποιο δεν θα ήθελα. Ναι. Είναι πολύ, μπορώ να πω έναν έτσι στην τύχη κύριε Ραπτόπουλε. Να πείτε ό,τι θέλετε. Αυτόν που σας έβαζε το παρουσιαστή, το χαρτάκι, το τι θα λέτε στην εκπομπή του, πώς το λένε το δημοσιογράφο κάθε Δευτέρα που κάνει μια εκπομπή με τα κοστούμια, εκεί ο Εξιωαννίνων Χούτας. Δεν θες το Χούτα. Ναι, αυτό να δεν θα ήθελα. Τώρα είναι εκπομπή αυτή κύριε Ραπτόπουλε. Τα ίδια πρόσωπα. Και την άλλη φορά έλεγε ο κύριος Σάβας ότι στο καθαριστήριο η κοπέλα βρήκε μέσα σε ένα σακάκι εκεί που έχει στην καρδαρόπα ένα χαρτάκι μέσα με το τι θα έλεγε ο καλεσμένος. Πάει και ο Γρηγόρης καμιά φορά, σπάει το πάνω. Ναι, πάει την κάμερα 10 μέτρα πίσω για να παίρνει το κεφάλι. Εγώ το μόνο Γρηγόρη που ξέρω είναι αυτόν από τα φανάρια κύριε Θοδωρέ. Για πες για την κατάρα. Δεν ξέρω άλλο Γρηγόρη. Κατάρα σε ποιον θα έριχνες. Δεν μπορώ, ευχές μπορώ να δώσω. Πες ότι δίνεις ευχές. Βέβαια, πες ότι δίνεις ευχές. Ευχές λέμε καλό βόλι. Α, ευχές μπορώ να δώσω σε ένα γνωστό του κύριου Ραπτόπουλου που είχε τυροπιτάδικο επί της Σιμισκής, παλαιέμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδος της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρετε που είχε γίνει μυστική συνάντηση τότε για εκείνο εκεί που πήρε κεφαλιά με το γόνατο που το έβαλε ο Λισαντέμπε κύριε Ραπτόπουλε. Πώς το λένε το φίλο σας, το Γιάννη το Γαλανομάτι. Α, και κάτι άλλο. Ο Διονύσης ήταν εκεί. Λέγε. Ποιος? Ο Διονύσης ήταν εκεί. Λέγε. Ο Διονύσης ήταν μαζί με τον Μάκη και τον Γιάννη. Και τον άλλον τον Γιάννη. Που είχε το τυροπιτάδικο. Άλλαξε θέμα γιατί έχει αλλάξει 15 χρώματα Ραπτόπουλος. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή κλείνει η χρονιά του 2018, μέσω της εκπομπής σας θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό και να δώσουμε συγχαρητήρια στη διοίκηση της Εψημή Θεσσαλονίκης. Με το μεγάλο πρόεδρο, ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλος πρόεδρος, δεν χρειάζεται να λέω ονόματα. Και καλή ταχύ ανάρρωση το μεγαλύτερο φωτογράφο που έχει να επιδείξει ο χώρος του ερασινικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Γιάνγκα. Ο Γιάνγκας, ναι, είπατε ζημιά. Ναι, έκανε μια κίνηση ματ την τελευταία στιγμή. Μπράβο στο μεγάλο υπέροχο άνθρωπο Διονύση Ψωμιάδη, αυτά που θα πρέπει να τα λέμε. Έτσι με δική του παρέμβαση επιμιλήθηκε ένα θέμα που αφορούσε τον κύριο Γιάνγκα. Αυτά θα πρέπει να τα λέτε. Μπράβο το Διονύση. Όντως.
Όντως, μπράβο, μπράβο το Διονύση. Η οικογένεια Ψωμιάδη ανέκαθεν, κύριε Ραπτόπουλε, και ο Πανίκας και ο Νιόνιος είναι δύο αξιολάτρευτοι άνθρωποι στον πολιτικό και ποδοσφαιρικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό με έλεγε ο κύριος Σάββας σήμερα το πρωί. Είχε τις πληροφορίες του ο κύριος Σάββας, κύριε Ραπτόπουλε, από το πρωί. Ναι. Δεν ξέρω πώς εμαθεύτη. Δηλαδή, πώς διαιρέουν κάτι μυστικά από την πόλη σας, κύριε Ραπτόπουλε? Αυτό πώς το εξηγείτε? Δεν ξέρω, πάντως για τη σφαίρα που πήγε στον κύριο Γραμμένο, έπρεπε να κάνουμε άλλη με έναν γκάλωπ. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι ήταν αυτή η οποία κρύβεται πίσω από αυτή την. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από τα λεγόμενά σας, κύριε Ραπτόπουλε. Κλείσε. Την καληνύχτα μου στο μακρινό μπλε. Καλή χολυσερίνη. Καθηγητής από έδρασα, ηχμορίτιδα, όχι εχμορίτιδα. Καλά, εμείς την Τούμπα την μάθαμε αλλιώς. Το θέμα είναι συμπράξη, στην ουσία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούμε. Κωστή. Ναι, κύριε. Ο Χούλτ είναι κλεισμένος στον ΠΑΟΚ, το ξέρεις αυτό, ε? Ο Χούλτ. Ναι, ναι. Για πότε? Εγώ ξέρω ότι ψάχνουμε σπίτι στον Μπέρκ, αυτό ότι... Μ' ακούς? Σ' ακούμε. Την Τρίτη, λέω, θα ανακοινωθεί με το νέο έτος. Μα είναι επιθυμία του κυρίου Σαββίδη. Και υπάρχει διαφωνία με τον προπονητή. Αυτή είναι η πληροφορία. Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, καλύτερα σε ότι θα κλείσει τελικά. Καλύτερος και από τον Σταφυλίδη, καλύτερος και από τους άλλους δύο. Όχι, ο ένας που το θέλει Άντερλεχτ, πιο καλός είναι. Ποιος? Αυτόν που το θέλει Άντερλεχτ, τον Ντόσκα, πώς το λένε, είναι πιο καλός. Του Λουτσέσκου. Αυτό δεν κάνει. Ο Χούρτ είναι κλεισμένος, το ξέρει. Ναι, ο Χούρτ καλός παίκτης, μ' αρέσει. Από τον Σταφυλίδη μ' αρέσει πιο πολύ, αλλά στο επιθετικό παιχνίδι δεν λέει πολλά πράγματα. Σταφυλίδης δεν υπάρχει, αφού δεν ακούστηκε του Σταφυλίδη το όνομα. Άλλο λέω εγώ. Ο Χούλτ επιθετικά δεν λέει πολλά πράγματα. Δεν είναι εκείνος ο Μπακ ο μοντέρνος που θα πάρει μέτρα, θα βγάλει πλάτος κτλ. Αυτό λέω. Από το Λέω Βάτσο μας είναι καλύτερος, πιστεύω. Εντάξει ρε φίλε, από το Λέω Βάτσο και εγώ είμαι καλύτερος. Κωστή. Ναι. Ο Άρης τι πιστεύεις, θα ανέβει? Άμα δεν ψοφήσουν στην πείνα μέχρι το Μάιο, πιστεύω θα ανέβει. Ναι. Τρένο θα πάει, τρένο. Ναι. Να σου κάνω και μια ερώτηση μπασκετικά. Μπασκετικά. Ναι, ναι. Ε, κάνε. Αύριο το παιχνίδι Λαύριο ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Δεν θα το δω. Γιατί ρε? Λαύριο ΠΑΟΚ να δω. Εδώ δεν έβλεπα το 90 Άρης ΠΑΟΚ ρε. Λαύριο ΠΑΟΚ θα δω το 2018 ρε, τρελό είσαι. Ναι. Γιατί θα το δει κανένας ΠΑΟΚ, εσείς νομίζεις? Σε ποιο δημοσιογράφο δεν γουστάρω? Ποιον? Τον Αυτιά, τον Αυτιά. Είναι για να τον πυλοβολήσει στα τρία μέτρα. Δεν σ' αρέσει, ε? Εσένα? Ο Αυτιάς παλιά μ' άρεσε, τώρα δεν μ' αρέσει. Παλιά μ' άρεσε. Είναι πολύ βάρης για πρωί, ρε φίλε. Είναι βάρης, ναι, σωστό. Για πρωί είναι πολύ βάρης. Σωστό. Κατάρα που δάδινες. Θα βάλεις το τραγούδι της Συμπεθέρα πάλι. Κατάρα που δάδινες. Κατάρα. Ναι. Κατάρα σε ποιο να δώσω? Τι ομάδα είσαι? Εγώ πάω και είμαι. Για να σε λέω. Πάμε τέταρτη φορά. Κατάρα σε ποιο δάδινες. Κατάρα σε είπα στον Αυτιά, δεν το θέλω καθόλου. Άλλη ερώτηση είναι με τον Αυτιά. Ο Αυτιάς είναι στην ερώτηση ποιον από τη showbiz δεν θα ήθελε. Ναι. Έχουμε και άλλη ερώτηση σε ποιον θα δίνεις κατάρα, σε οποιοδήποτε άλλον. Ναι. Στο Μαρινάκι. Α, εντάξει. Ωραία. Και ποιον δεν θα ήθελες να δεις στην ομάδα σου ποτέ ξανά? Να μην παίξει ποτέ ξανά. Ναι. Είτε από τη διοίκηση είτε παίχτη, είτε οποιοδήποτε. Ο Τζαβέλας. Αμα αυτός δεν παίζει. Ούτως ή άλλως. Έχει φύγει. Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά έχει δύο χρόνια που έχει φύγει. Μην σε στεναχωρήσω. Για αυτούς που είναι τώρα. Έχει δύο χρόνια που έφυγε. Πέρσι έφυγε. Μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο 3-4. Που βγήκε ο Ήβιτς και είπε. Μη. Αν στο γιορτινές μέρες καλά είναι, ναι. Πες για παίκτη που είναι τώρα. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε. Δεν θες να το δει να παίζει. Μα δεν έπαιξε φέτος καθόλου. Δεν το βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Και ο Κάνιας. Φίλε ακροδεξιός είσαι.
Όχι, αριστερός. Α, μπράβο, πάω ξύση είσαι, βέβαια. Αριστερός. Για ποιο λόγο όμως δεν θα ήθελες να παίξει ο Κάτσε και ο Κάνιες. Σωστό. Για ποιο λόγο. Τους λόγους. Γιατί κάνουν, πιστεύω, κλίκι στα ποδητήρια. Κλίκι. Αφού δεν παίζουν, σου λέμε, πώς κάνουν κλίκες. Ναι. Για να... Γιατί εσείς δεν γράψατε σε εφημερίδες ότι ο Μπλίγιοβιτς, ο Κάμπος, ο Μπίσερβαν κάνουν κρίκες για να φύγει ο Λουτσέσκου. Είναι... Το... Ο Κάτσε που κολλάει σε αυτούς τους τρεις. Σωστό. Και ο Κάτσε είναι μέσα σε αυτά. Είναι. Για τους άλλους πώς γράψατε για τον Μπλίγιοβιτς. Πώς γίνεται να είναι συγκλίκα μέσα και να μην παίζει. Αυτό πώς γίνεται. Ναι, πώς γράψατε για τον Μπλίγιοβιτς και για τον... Τι φλάτζα μένετε που... Φταίει η δημοσιογράφη. Τι γελάς ρε, δεν το γράψατε. Τους μπέρδεψαν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θέλω να με κάνεις να χάνεις να με πεις την αλήθεια ποιο ομάδα είσαι. Εγώ ΑΕΚ. ΑΕΚ δεν είσαι. Από άρθα ξεκινάει και τελειώνει σε Ι. Που παίζει με τα αθνική είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Όλη η Ελλάδα ξέρει το καταλάβει. Όλη η Ελλάδα ξέρει εμένα. Αυτό είναι. Μεγάλη επιτυχία. Απλώς εσύ λες ότι δεν έχω καμία ομάδα. Ξεκινάει από Α και τελειώνει σε Σίγμα. Ο Αρέφαντος τι λέει ο Αρέφαντος. Δεν μου λες. Εκτός από Παοξής, η καταγωγή σου από πού είναι. Εσένα από πού είναι. Εγώ είμαι... Μισός Πόντιος. Εσύ τι είσαι. Μισός Πόντιος και, μισή, και μισό τι. Μισός Μυρνιός. Μισός Ινδιάνος. Εσύ τι είσαι. Εγώ Σαρακατσάνος είμαι. Σαρακατσάνος είσαι. Δηλαδή ναι, από πού κρατάει η σκούφια σου. Εσένα Πόντιος από πού κρατάει η σκούφια σου. Από τη Τραπεζούντα. Και πώς δεν πήγαινε η Τραπεζούντα. Ορίστε πώς ήρθα. Ε? Πώς ήρθα από την Τραπεζούντα. Λαπτόπουλος και Πόντιος δεν υπάρχει ρε. Μα το άλλαξα το επίθετο. Γιατί πώς εγώ σου. Τερζίδης. Και γιατί το άλλαξες. Εγώ το άλλαξα. Ποιος το άλλαξε. Δηλαδή το 22 άλλαξα το όνομά μου λες. Ρε εσύ. Πού είσαι τη φλάτσα από πού την άγωρα. Από ποιο συνεργείο. Έλα πάτε μάνα. Βάλε τη συμπεθέρα ρε. Να σε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρονιά πολλά. Ύστερα λένε ότι τραβάω. Στραβολογάω. Καλημέρα, επόμενος κύριος. Μάλιστα. Ναι. Να ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, ναι. Χρόνια καλά. Ρε σκύλε, τι κάνεις. Χρόνια καλά και... Σε όλο τον κόσμο υγεία. Ο παππούς είναι. Παππού δεν σε λέω χρόνια πολλά γιατί είναι 96 είσαι. Παππού πόσο είσαι. Δεν είπα χρόνια πολλά. Χρόνια, καλά. Χρόνια καλά. Ναι. Α, εσύ και σκέ χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Όχι, εγώ, χρόνια εγώ πολλά δεν είπα. Χρόνια είπα καλά, χρόνια καλά. Καλώς. Χρόνια καλά είπα εγώ μόνο. Παππού που είσαι, πού περνάει γιορτές. Σπίτι. Δεν πήγες πουθενά τίποτα με τα παιδιά. Όχι, κρασάκι εδώ μπρούσκο και εντάξει. Καλά τη βγάζεις. Στα 96. Λουκάνικο, στα... καλά. Τρως λουκάνικο στα 96. Βέβαια, γιατί. Και πέρα από ναι. Γιατί εμεί κάνα δύο χρόνια θα μπορούμε να τρώμε ακόμα λουκάνικο. Θα βουλώσουμε μετά. Κάτι προχθές που άκουσα στο ράδιο, ναι. Τώρα τι νόμο είναι αυτό. Λέει, κρατά το πυρσό στην κερκίδα, τιμωρήσε. Το ρίχνουμε στο κήπεδο, δεν τιμωρήσε, λέει. Κανονικά, είναι αυτό τώρα. Κανονικά, σαν παοξή καλό, τον πυρσό πρέπει να το βάλει στον πισινό του τερματοφύλακα. Τουλάχιστον να πάρουν περισσού και να τι ρίξουν μέσα στο κήπεδο. Να πάρουν περισσού και να τι ρίξουν μέσα στο κήπεδο, δηλαδή. Τι νόμο είσαι, ποιο τον έβγαλε, δεν ξέρω πάντω. Πού πήγε Χριστούγεννα, παππού. Είπα, πουθενά σπίτι. Σπίτι κάθισε. Αυτή, εγώ τέτοιε μέρε πάσχα Χριστούγεννα, τέτοιε μέρε μεγάλε γιορτέ δεν φεύγω. Πάω σπίτι, κάθομαι σπίτι, φαγάκι, ποτό και εντάξει. Μαγειρεύει γιαγιά. Βέβαια, ποιο άλλο. Γιαγιά πόσο χρονό είναι. Είναι 4. 93. Στεναχωρήθηκες φέτος που δεν πήγες εκδρομές με τον ΠΑΟΚ που δεν ήταν Ευρώπη. Λίγο με πείραξε, ρε. Θα πήγαινε σε Ευρώπη ταξίδι, αλλά δεν πήγε. Κάπου. Τώρα πάει γύρω-γύρω δεν πήγα. Πού θα πάει, σε κάποια Γερμανία που θα όπως πέρσι με τη Σάλκε, κανένα αυτό εδώ κοντά είναι. Κάνει σχέδια για του χρόνου για ταξίδι. Κάνω, ναι.
Γερό να μην τα κάνω και να σκιάμε έβδα πάω. Μωρέ, εσύ γερό θα είσαι. Τώρα ποιο θα είναι εδώ να κάνει κουρίτσα. Εσύ, και εσύ, τόσα χρόνια θα ζήσει. Ε, μην το λε. Πού να ζήσω εγώ. Μην το λε. Όλο κανένα βρικόλακα θα με κάνει τάκλιν. Όχι, όχι. Θα σηκωθώ κανένα. Προσοχή όσοι πίνουν, προσοχή στο τιμόνι. Καλύτερα να κάνουν τα σπίτια του να μην παίρνουν τιμόνι και την έκτη. Και πάνε ταξίδια. Εσύ οδηγάς τα 96. Όχι, όχι. Πού, τέτοια πράγματα. Μέχρι πότε οδηγάς. Πάλι δεν πάρε. Μέχρι τα 80-82 είχα. Μετά λίγο πότε έβλεπε ότι πάω καλά να μην βρούμε και κανένα παιδιά. Όχι εγώ, να μην χτυπήσω κανένα που δεν φταίει τίποτα. Όχι τίποτα άλλο. Τι για να κοιτάξω, άλλο θα κουμπάνε. Ναι, αλλά γιατί. Εσύ τώρα είμαι τόσο μεγάλο σχεδί και δεν φταίει ο άνθρωπο. Και εσύ δεν βλέπει και πέσει πάνω και δεν φταίει ο άνθρωπο. Καλά έκανε, καλά έκανε. Κρίμα είναι. Καλά έκανε, σταμάτησε. Τώρα, άμα φάσει κανένα στην ηλικία σου, δεν σε κάνει κανεί τίποτα. Γιατί να το φάει αυτό. Δεν είναι όπω λύσει, δεν σε κάνει να πει. Είσαι συνειδητοποιημένο. Συνειδητοποιημένο. Είσαι συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Ένα τα πάει, αφού είπαμε. Δεν σε φταίει, δεν κάνει τίποτα. Πάντω αυτή τη συμβουλή που με έδωσε εδώ και μερικά χρόνια. Να φεύγω το τραπέζι. Το τραπέζι δεν θα σηκώνει σε χορτάτο. Είμαι πολύ καλύτερα από τότε. Άμα σε λέω. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν ξέρω τι λέω. Αυτό είναι το μυστικό τη μακροζωία, πιστεύω. Του λέω ρε παιδί μου, πες μου ένα μυστικό. Ναι. Μου λέει. Ένα μυστικό είναι, λέω, ότι εγώ σηκώνομαι από το τραπέζι, δεν είμαι χορτάτο. Ένα είναι αυτό. Μπράβο. Το δεύτερο είναι, δεν μου ζαλίζει τα. Δεν μου. Τα μέσα. Η γυναίκα μου. Δεύτερο, ναι. Σημαντικό. Ναι, πάντα όποτε είχαμε πρόβλημα να πάμε να μαλώσουμε, καθόμουν στο τραπέζι και έλεγε αυτή, έλεγα εγώ, βρίσκαμε κάποια λύση. Όχι με νεύρα, με καυγά. Κοντράρονται, δηλαδή, με φωνέ. Ναι. Ποιο θα φύγει πρώτο, κοντράρονται. Όχι με γρίνια, όχι με φασαρία, όχι με αυτό. Ναι, λέω καφεδάκι και θα πούμε ρήμα. Παππού, η γυναίκα πόσο είναι? 93. 53. Άμα καταφέρει, τώρα αυτό που σου λέει είναι μακάβριο βέβαια, αλλά μακάρι να ζήσετε άλλα 100 χρόνια. Άμα καταφέρει και φύγει πρώτη και φύγει εσύ δεύτερο, θα γίνει άγαλμα για τον αντρικό πληθυσμό, να ξέρει. Ναι, πρωτοσέλιδο θα σε κάνω. Ναι, κορνίζω. Να κάτσει το πούλμαν δεξιά. Ωραία, ωραία, όχι. Δεν θα μην σκεφτόμαστε αρνητικά πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι. Δεν μου λε, Θεσσαλονίκη εδώ, πού μένει, ποια περιοχή? Καλαμαριά. Θέλω να σε γνωρίσω. Πού είναι η ΔΕΗ, ναι. Από εκεί πέρα. Πού είχε παλιά μια καφετέρια ο Κυφουνίδης, κάποιος Κυφουνίδης εκεί πέρα. Α, είναι το δικό σου. Α, εκεί πάω εγώ πήρω στο... Έκλεισε τώρα. Δεν έκλεισε, άλλαξε ονομασία ο Κυφουνίδης. Όχι, εκεί που ήταν πάνω στην πόντα εκείνο έκλεισε. Α, λες την ανηφόρα. Ναι. Το έκανε παιδότοπο. Ναι, εκείνο έκλεισε. Απέραντι πόντα το Super 3 εκεί. Ναι. Α, εκεί είσαι. Ναι, εκεί περίπου, ναι. Πήρα καφέ εγώ εκεί, στο Κυφωνίδη. Α, έκλεισε, γι' αυτό σου λέω. Ναι, έκλεισε. Το έκανε, ο ίδιος το έκανε παιδόποτο. Παιδόποτο. Ναι, τώρα, τελείως τώρα. Ούτε παιδόποτο είναι τώρα. Ναι. Α, εκεί μένεις, ωραία. Ναι. Χάρηκα πολύ, θέλω να σε εδώ, να σε γνωρίσω. Εντάξει. Άντε, με τη νέα χρονιά θα τα πούμε. Φιλιά. Έγινε. Σ' αγαπώ πολύ. Τώρα το ρώτησες που μένεις. Σου είπε που μένει. Ναι. Τι θα κάνεις, θα πας να χτυπάς από κάτω το τηλέφωνο, πώς θα το γνωρίσεις. Μα τη νέα χρονιά θα ανταλλάξουμε τηλέφωνα και ιστορία. Α, αυτό, ναι. Ο τρίτη και τα λοιπά. Τι πας από κάτω να χτυπάς το τηλέφωνο, όχι. Αυτό λέω. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, δύο είναι μόνο στην αναμονή. Καλημέρα. Πάνω εδώ. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Εσύ είσαι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Να σε πω κάτι ήθελα. Να με πεις κάτι. Μόλις βγήκα έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και τι. Πού μένεις? Στη Βέρεια. Σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία? Μονοκατοικία. Τι είδες? Θα είδες τον Καρυπίδη να θάβει κανένα αυτό. Ξέρω εγώ, τι να σε πω. Όχι. Ένα το Ιώτα Μπορντό, χρώμα του Μπορντό. Τι κάνεις? Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, Πιτ. Καλημέρα, ναι. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, μία έμεινε μόνο. Καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα, καλέ μου άνθρωπε. Έλα, Τάσος, Κώστα. Έλα, ρε Τασούλη. Αν δεν έχετε διάθεση στις 1:30 το κλείνω. Για να πάει και ο Πίτ να περπατήσει. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Τασάρα. Έλα. Αυτό ποιο είναι στον ήχο, ρε, ποιος, ο Γιάννης είναι. Μπραντ Πιτ. Ο Μπραντ Πιτ είναι. Χαιρετίσματα, πεθώ να τον τάσω τον Πάνθραξ. Επίσης λέει, επίσης. Ο Πάνθραξ είναι. Ναι. Ο Γιάνναρος. Ναι. Ποιος Γιάνναρος? Κωστά.
Εσύ ο Γιάνναρος. Με το σήμα τι έκανες. Ποιος Γιάνναρος. Ο Γιάνναρος δεν είναι εδώ, Μπρατ Πιτ. Εκτός αν νομίζω ότι το χιλιτίνι το λέμε Μπρατ Πιτ. Παπαρότι πρώτον είναι Μπρατ Πιτ. Μας μπέρδεψες τώρα, ναι. Ο Χιλιτίδης δεν είναι. Ο Μπρατ Πιτ λέμε είναι, άλλος είναι. Είναι ο Χιλιτίδης Μπρατ Πιτ. Εγώ δεν ξέρω ο Μπρατ Πιτ. Εγώ ξέρω τέτοια ώρα συνήθως είναι ο Χιλιτίδης. Άστα συνήθως. Τώρα είναι ο Μπρατ Πιτ. Τέλος πάντων. Δεν μου λες. Με το σήμα τι έκανες. Ποιο σήμα. Το αυτοκίνητο σου. Έψαξα να κλέψω το, από άλλο ΣΕΑΤ. Το κατσαβίδι που είχα δεν το έβγαλε. Βρήκες. Βρήκα δυο ΣΕΑΤ να κλέψω, ρε, αλλά το κατσαβίδι μου δεν. Λάθος κατσαβίδι. Δεν είχα βρει καλό κατσαβίδι. Ναι. Βρήκες, σε λέω. Πώς. Έχεις τώρα. Δεν μπόρεσα να κλέψω, σου λέω. Λοιπόν, ακούς. Ναι. Εγώ βρήκα ένα. Πού, το κλέψες. Όχι, ρε, εγώ είμαι παλιατζής, ρε. Α, παλιατζής είσαι. Ασχολούμαι και με παλιά. Άμα είσαι παλιατζής, θα ασχολείσαι με καινούργια, με παλιά θα ασχολείσαι. Ναι. Άκουρε, εκεί που πάω, εγώ μαζεύω παλιοσίδερα, ρε. Καλά, 68 χρονών άνθρωπος παλιοσίδερα μαζεύεις. Βέβαια, για να περνάω την ώρα μου, τι να κάνω, να πηγαίνω στα καφενεία. Δηλαδή, αντί να πας στο καφενείο, παίξεις καμιά ξερή, κάνα τάβλικ, πας και μαζεύεις. Ό,τι ζωή... μπορεί ο καθένας, δεν σε κακίζω. Στα καφενεία πήγαινα όταν έπεσε ο Παθρακικός Αλφα-Εθνική. Τώρα δεν ξαναπάς ποτέ. Έτρωγα τα σουβλάκια μου, έπινα τη ρετσίνα μου, την πύρα μου, την κοκακόλα μου εκεί πέρα. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, τελείωνα αγώνας, έφευγα. Κατάλαβες, τώρα που έπεσε ο Παθρακικός δεν πάω. Εμένα είναι το σήμα το ΣΕΑΤ, το μπροστινό, εκεί στη Μούρη. Ναι, ρε. Δεν ταιριάζουν αυτά και μπροστινό πισίνο. Εγώ βρήκα ένα, ακούς. Ναι. Εγώ πάω στην Πόντου, ρε. Πόντου. Ευξηνού. Ναι. Εκεί στα Κταίο. Κταίο. Είναι ένα μέρος που πετάνε τα μπάζα. Πού είναι αυτό. Τέλος πάντων, τώρα δεν λέω, καταλαβαίνω. Ωραία, εκεί. Πόσο εκεί κάνει να... Και... Ναι. Κοίτα, άμα δεν το κλέψω, δεν θα έχει γοητεία. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρήκα και ένα σημασία. Και ας άκουσα προχθές που είπες ότι το κλέψανε. Δεν το κλέψανε, ναι. Λοιπόν, εάν με βρεις, δεν ξέρω πώς θα γίνει, άμα θες παίρνα από το μαγαζάκι να σου δώσω. Ποιο μαγαζάκι. Εκεί στη γειτονιά που είχα πάει και φάγαμε. Θα θυμάσαι. Εκεί στη θλιμμένη γειτονιά. Ναι. Περίμενε. Εκεί θα είμαι, ξέρω εγώ, πώς θα γίνει να σου δώσω, ρε. Το 339 δεν είναι το τηλέφωνο σου. Ναι. Σε 3.39 δεν τελειώνει. Ναι. Ας σε πάρω Σαββατοκύριακο που θα κοπροσκυλιάζω να μου είδα Κυριακή, γιατί αύριο θα πάω να δω ταινία με την κόρη μου στο Άσο. Όποτε θες, Κώστα. Ναι. Όποτε θες. Εντάξει, ρε. Δεν μου λες, άντε και το βρήκαμε. Πώς θα το κολλήσω εγώ εκεί πέρα. Με τι θα το κολλήσω. Πού να ξέρω, ρε Κώστα, πώς θα το κολλήσω. Ας θα το πάω στο Πετμεζά. Θα αγκαρέψω το Πετμεζά με τον Τότι. Εντάξει. Μετά το κόκκινο. Εγώ το βρήκα και μόλις το βρήκα κατευθείαν σε ένα θυμηθήκα. Άμα λέω για το Κωστίκα. Εντάξει. τη Κυριακή θα σε πάρω τηλέφωνο. Δευτέρα θα βρεθούμε να μου το δώσεις. Δευτέρα είναι αυτό, ρε. Η καινούργια χρονιά θα πάμε. Έχω τραπέζι το Συμπέδερο. Τρίτη τότε. Τι με τα κολόσο γάμο ρε το Συμπέδερο. Θα τσακωθείς. Όχι, ρε, και εσύ είμαστε 13-14 χρόνια στα φιλαράκια είμαστε. Ενώ οι γυναίκες σας μαλωμένες θα είναι. Όχι, οι γυναίκες μας είναι, εντάξει. Σοβαρά. Φιλινάδες είναι. Φιλινάδες οι συμπεθέρες. Βέβαια. Αυτές οι καλές γυναίκες. Καλές γυναίκες. Ναι. Περνάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά συμπεθέρια, καλή γαμπρή, καλά κορίτσια, όλα είμαστε όλο τέλεια. Έχετε τρελαθεί, ρε. Ανομαλίστε. Τυχερός άνθρωπος. Είναι δυνατόν να συμπεθέρια τέλεια. Τυχερός άνθρωπος. Συμπεθέρες τέλειες. Συμπεθέρες τέλειες. Ναι, και η γαμπρή μου τέλειε. Και η γαμπρή τέλειε και οι συμπεθέρες τέλειες. Βέβαια. Δεν έχω παράπονο, δόξα τω Θεώ. Θα ακούει κανένας και θα νομίζω ότι σε έβαλα τα λεπίδια. Λοιπόν, καλά. Αυτά περιμένω του λέω. Άντε από Τρίτη, ρε, από Τρίτη. Άντε, έγινε. Καλά. Ευχαριστώ. Έτσι. Άκουσε οι μπεθέρες τέλειες. Επόμενος ακροάτης. Καλημέρα, λοιπόν, φίλε. Κράτα στη γραμμή το Σαρακατσάνο δεν υπάρχει. Ο Νεαπολίτης. Για το 2018 μακριά από νοσοκομεία, εργασία σε ανέργους, τύχη και προτάσμα στον ΠΑΟΚ. Ναι, σε ενδιαφέρον είναι αλτρουιστής ο Νεαπολίτης. Ο Σαρακατσάνος, ωραίος. Και ο Δάκης από την Καβάλα που είναι στο Όσλο. Εύχομαι, Κωστή, σε όλους σας το 2018 να είναι λίγο καλύτερο από το 2017. Την παπαριά του την είπε ο Δάκης. Με κατάρρους δίνουμε σήμερα. Ωραία, αφήστε τις ευχές. Τι καταργέσαι, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Oh. Για πες μου, ρε, αν είσαι όλη τη σχολή, πώς είστε. Ο δικός μας είναι αυτός. Σε όλη τη σχολή, τι εννοείς, πώς είμαστε. Πώς είστε, Αριανή.
Αριανοί είμαστε από τα 500 άτομα, κάποια 50 αριά, δεν είμαστε. Πια 50, ούτε 5 δεν είστε. Εσύ τι υπάρχει, διαλύσει τον μπάσκετ, διαλύσει το ποδόσφαιρο και ησυχάζουμε όλοι. Τώρα αυτό είναι Παναθηναϊκός, μένει Αλεξανδρούπολη. Και το παίζει τώρα, επειδή είναι Παναθηναϊκά, και το παίζει Ντίβα, κατάλαβε. Έχουμε λεφτά εμείς, μην αγχώνεσαι. Τι λεφτά έχετε, κι εσείς για αλφα τοπικό πάντε. Έχουμε, κάνουμε μεταγραφές, πήραμε εδώ ολόκληρο οικονόμου. Α, τον πιστεύει αυτός. Α, εδώ που είναι και ο Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλε, τι πιστεύεις, ο Παναθηναϊκός θα πέσει ή θα κρατηθεί? Ανάλογα τι θέλει, αν θέλει να πέσει, θα πέσει. Δεν πέφτουμε εμείς, δεν γινόμαστε Άρης. Εντάξει. Κολλάει τώρα, κατάλαβες. Άντε, κάντε καμιά καθάριση και τα λέμε. Okay, boy. Είναι τώρα μικρό μέζιο, για να μην το πω συγκαθομιλουμένοι. Και κατάλαβες τώρα. Κλείσε. Το ξέρουμε από τη σχολή. Άντε, άντε, και... καλύτερο, έλα. Ναι. Ρεδάκι, Καβάλα είσαι ή Όσλο? Αν είσαι Καβάλα και δεν πήρες τηλέφωνο, είσαι κόμπλα. Ξέρεις τι πινελίκη θα φας από τον Οδυσσέα, έτσι και δεν πάρεις τηλέφωνο, αν είσαι εδώ. Θα σε σκίσει ο χοντρός. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Κωστή. Ναι, φίλε. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε φίλε, με τη φωνή έτσι την μπλαζέ, να πούμε. Την παθιάρικη. Ναι. Όχι, δεν είναι μπλαζέ, η φωνή μου είναι. Έλα, ρε, με ξέρεις, ο ηθοποιός είμαι. Τι ηθοποιός είσαι? Άντε, πάλι δεν διαλέμα. Ο πρώην αλκοολικός λέμε. Τι δεν πρώην? Έχω να το λέω. Α, στα πρώην νυν, θα λες. Κάνα ποτηράκι, το σφίγγεις ώρα. Εξαιρετικά δύσκολα. Κι άσο να όλο να τραγουδάει, δεν ξέρω τι. Πότε θα παίξεις κανένα θέατρο, μωρέ? Λοιπόν, τα νέα μου είναι τα εξής, ρε φίλε, μια που ρωτάς. Γενάρη, σας χαιρετάω, φεύγω. Πού πας? Αθήνα. Τι κάνεις? Κάτω θα βρω δουλειά, εδώ δεν πρόκειται να βρω. Πού να βρεις εδώ δουλειά, ρε? Σε θέατρο. Εδώ με τίποτα. Θέατρο. Είμαι ηθοποιός στη Θεσσαλονίκη, είσαι ηλίθιος. Ηθοποιός στη Θεσσαλονίκη. Έχεις τρελαθεί. Καταρχάς, μόλις τώρα αυτό σου είπα ότι δεν πρόκειται να βρω δουλειά στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό φεύγω. Άρα μην με λες ηλίθιος. Άμα μείνεις στη Θεσσαλονίκη για να βρεις δουλειά, ξαναγίνεις αλκοολικός. Το ξέρω, χαίρομαι πολύ, γι' αυτό φεύγω. Λοιπόν, να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Τι είπατε, ποιον πινελικών, ποιον καταργέμαι, τι λέγατε? Ποιον από τη showbiz πρώτα απ' όλα ή από τον αθλητισμό επιφανή ή επιφανή γυναίκα. Δεν θα ήθελες να ξαναδείς ποτέ. Γυναίκα τώρα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Εγώ θα πω κάτι, θα αναφερθώ σε δύο πρόσωπα που τα ξέρουν όλοι. Ωραία. Μα να τα ξέρουν όλοι τα προσώπατα. Ναι, όπου. Λοιπόν, το ένα πρόσωπο είναι ο Άης Βασίλης. Ο Άης Βασίλης. Ναι. Πραγματικά. Γιατί πότε τον είδες και δεν θες να τον ξαναδείς? Αυτό που πλασάρουν κάθε χρόνο, τον κοκκινοντυμένο τύπο, ο οποίος ουσιαστικά είναι μασκότ της Coca-Cola και τίποτα άλλο. Μασκότ της Coca-Cola. Πάω, ξέρεις, είσαι φίλε. Ναι. Καμία σχέση, όχι. Κάποτε ήμουν αριανός. Ναι. Τώρα έκανε θεραπεία. Τον έδιρε ο Σαουρίδη και σταμάτησε. Όχι, καμία σχέση. Κανείς δεν με έδιρε. Απλά πήρα γραμμή ότι πραγματικά τζάμπα χρόνο χάνεις, τζάμπα χρήμα χάνεις και το έχω πάρει πολύ πιο χαλαρό το θέμα και δεν σκίζομαι. Μάλιστα. Απλά ακούω έτσι τα νέα. Για λέγε λοιπόν. Ναι, λοιπόν, το ένα πρόσωπο που θέλω να κράξω, να καταραστώ τέλος πάντων είναι ο Άη Βασίλη. Ναι. Και το άλλο είναι το αφεντικό του Άη Βασίλη, η Coca-Cola. Μάλιστα. Εσύ τι πήρες, Πέψη δηλαδή? Όχι, τα συχαίνω με αυτά. Συνάλκο? Προτιμώ να πιω σοδίτσα, άμα να πιω κάτι αλκοολούχο. Αλκοολούχο σόδα? Συγγνώμη, όχι αλκοολούχο, μπερδεύτηκα. Πες το ρε. Ανθρακούχο, να μπερδεύτηκα. Σου ρωτεί μόνο να αποφεύγεις. Όλη τι άλλο θέλεις πει. Βαριά είναι, ναι, βαριά. Είναι βαριά. Σου ρωτεί λόγω σαβίδια. Όχι, εγώ δεν πάω. Μυρίζει, έχει μια μυρωδιά χρόνια τώρα. Έχει μια μυρωδιά η σουρωτή. Πρέπει να το δει ο Σαββίδης αυτό. Ναι, μυρίζει κάτι, σαν μούχλα μυρίζει κάτι δηλαδή. Τα μπουκάλια έτσι. Τα μπουκάλια δεν ξέρω τι. Πρέπει να το δει. Ενώ το νερό του, ενώ το νερό του, το είδωρ, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ γευστικό κτλ. Και ελαφρύ. Τη σουρωτή δεν μπορώ να την πιω. Κατάλαβα. Όχι τώρα για το Σαββίδη. Ποτέ δεν μπορούσα να την πιω. Ναι, κατάλαβα, ναι. Έτσι το στομάχι μου δεν ταιριάζει. Να σε πιάνω. Πάντως είναι χωνευτικότητα, την κάνει τη δουλειά της. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν πας στο θέατρο κάτω και κινηματόγραφο, θα πας ή θέατρο? Ό,τι κάτσε και διαφημίσεις κάνω και έχω κάνει και τα πάντα όλα. Και φωνητική κάλυψη σπικάζ, τα πάντα κάνω. Δεν έχω κάτω για να καταφέρεις να πάρεις σε νίκια και τέτοια ασχολήσουμε με θέατρο. Έχει μεροκάμα το κάτω.
Έχει πολύ, ξέρω, ναι. Έχει πολύ ξέρω. Θέατρο. Ναι, το ναι, ξέρω. Ναι. Και έχω και γνωριμίες κάτω, οπότε θα έχω κάποιες άκρες. Εντάξει. Να πας στη Ρένα Λουιζίδου που είναι και Θεσσαλονικιά. Άντε, καλή συνέχεια. Και να το παίξεις και λίγο φιλόζωες, ε. Ναι. Ναι. Όχι, είμαι τρομερά φιλόζωος, όσο δεν φαντάζεσαι. Ναι, σου λέω ότι άμα είσαι θα προωθηθείς αυτό. Γκέι είσαι. Και... Γκέι, όχι, δεν είμαι και ούτε καν το σκέφτομαι, μόνο το σκέφτομαι ιδιάζω. Άμα ιδιάζεις και είσαι ηθοποιός και δεν είσαι γκέι, δύσκολα θα βρεις δουλειά. Ω, μια χαρά θα βρω δουλειά. Ξέρω πολλούς straight που βρήκαν. Straight βρήκα δουλειά. Εντάξει. Ναι. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Άμα λέει Πακιστανός παντρευτεί Πόντια, ναι, πώς θα λέγεται. Πρέπει να βρούμε καινούργιες λέξεις, καινούργιες εκφράσεις. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, Πακιστανός. Ραπτό κολεγιόπεδο εδώ, που τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Καλαμάρι. Έξω από showbiz, ο άνθρωπος που σε βάζει βέτο για το κανάλι. Μακριά από ΠΑΟΚ, η Πολύ Μύρλα και η Κλάψα. Λοιπόν, κατάρα ρίχνω στον μπάμπα και στον Καράμπελα με Ραούλ Μπράβο. Από το ράδιό σας. Καριανός ο φίλος. Το Μπούζο λέει. Δεν κουσάρει τον Μπούζο. Καριανός πρέπει να είναι ο φίλος. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Ραούλ Μπράβο και τέτοια. Εντάξει. Πάμε κόσμο, ναι. Ούτε MVP έχει σήμερα, ούτε Sherlock Holmes. Γιατί ρε φίλε. Έτσι. Ναι. Θέλω Κιμπόκο, Φωτιάδη, μαζί στην ίδια εκπομπή. Το δίπλα όλοι, δίπλα όλοι μαζί και ναι. Τη Δέσπο παραδίπλα. Τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε. Α, Θοδωρά. Έλα φίλε. Πάλι τζακ πότ σήμερα. Λαχείο έκατσας. Μια φορά είπαμε να πιούμε καφέ. Δηλαδή αυτή η Λαμία 11 ώρες στο χιόνι έπιασε εκεί πέρα. Άλλες τόσες θα καθόμασταν εκεί σήμερα. Έχουμε το καντέμι δίπλα. Τι πράγμα. Με παίρνει ο Χατζινάκος. Ναι. Εγώ δεν κατασούμε. Α, ναι ρε, αφού είμαστε μαζί ρε. Μήπως τη φορτή ρε. Πού είναι αυτό. Έχω δεν κατασούμε. Τι έπαθε να πει. Δέκατα έχει. Δέκατα. Ναι. Μια χαρά ήταν. Τι δέκατα. Πάλι έπαθε τίποτα. Αυτός πήγε για μπάνιο. Με λέει πάει για μπάνιο. Λέω μα την έπαθε εκεί πέρα στο σπίτι. Σπίτι. Φλωρούμπα. Ναι. Έρε με. Πολύ ευαίσθητος με έγινε το αγόρι μου. Κάτι πρέπει να το κάνω. Ναι. Για άποψε μου τις ερωτήσεις. Λοιπόν. Ναι. Ποιον από τη showbiz, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Ναι. Δεν θες να ξαναδείς ποτέ. Εύκολο είναι αυτό. Ρίχτο. Μένει ο Φουρτιώτη να παίρνουμε σειρά σιγά σιγά. Κάτσε ρε φίλε, ναι, αλλά είναι στο ίδιο κανάλι, είναι ομοειδιάτης. Μένει ο Φουρτιώτη να παίρνουμε σιγά σιγά σειρά, λέω. Ξέρει και ο δίπλας. Κάτι θα ξέρεις παραπάνω, κάτι θα ξέρεις. Ξέρει ο δίπλας εκεί πέρα. Ναι, αλλά στη θέση του θα πρέπει να αντικατασταθεί από ομοειδιάτη. Δεν γίνεται να έρθει. Τι είναι... ομοειδιάτη. Παρακάτω. Τι εννοείς. Δεν μπορείς να πηγαίνεις προς μια κατεύθυνση και άλλους που θα βγει να πηγαίνει μια κατεύθυνση. Δεν πειράζει, θα φυσάμε κουραμπιέ. Δεν πειράζει. Παρακάτω. Λοιπόν, ποιον. Δεν θέλεις να ξαναδείς από την ομάδα σου, διοίκηση, παίχτες, οτιδήποτε, ό,τι θες. Όλους. Δεν θες να τους ξαναδείς όλους. Όλους. Πρώτοι είμαστε, ρε φίλε, τρένο πάμε. Τι, από το 2015 πρέπει να πηγαίνουμε με τρένο. Τώρα είναι αργά. Ελίζα Μαρέλη, ήρθες αργά ταγκό, άστο. Παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, αυτό, ομάδες, showbiz και ποιο δεν θα ήθελες... Κατάρα. Και ποιο, ναι, και ποιο θες να ρίξεις κατάρα. Κατάρα, ρε φίλε, δεν ρίχνω. Δεν μ' αρέσει. Ούτε ένας. Ούτε ένα, δεν μου έχει κάνει κάποιος έτσι. Δεν ξέρω, όχι. Δεν μου βγαίνει. Κάποιος που να σου έχει δαγκώσει λεφτά, να σε έχει φάει, να σε έχει ρίξει. Καλό. Να σε έχει κάνει. Δύσκολα. Καλά, δεν έτυχε. Το όχι, είναι δεν δύσκολο, έτυχε. Το ξέρω. Απλά λέμε τώρα. Δεν έτυχε, όχι, δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Κατάφερες με τον τρόπο σου δηλαδή να κατάλαβα εγώ. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Δεν είχαμε μεγάλα καράβια για να μας φάνε λεφτά. Α πούμε, κατάλαβες. Δεν πήγαμε σε τίποτα να κάνουμε τρελές δουλειές. Ναι, συμμαζεμένα πράγματα πάντα. Δηλαδή τι. Να πεις τώρα ότι βάλαμε κάπου λεφτά και χάσαμε κανένα πεντακουσάρικο, αυτά είναι να είναι απόλυτα. Δηλαδή τι να μας δαγκώσει λεφτά. Χιλιάρικα και... Να σε ρωτήσω, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, επειδή εδώ τα λέγαμε και με τον Κώστα. Ναι. Δευτέρα τελικά λαϊκό δικαστήριο θα έχει ή όχι. Δεν το βλέπω. Αφού είπε ο μεγαλομέτωχος ότι θα την κάνει την εκπομπή. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Μπα. Ναι. Δύσκολα. Γιατί ρε φίλε. Δεν έχει ροή, δεν έχει αυτό, δεν έχει πρωτάθλημα. Α. Όχι. Λείπουν πολλοί, όχι. Θα αποτύχουμε. Εντάξει, λείπει ρε φίλε, Ζένια, ο κομμουνιστής θα λείπει. Ναι. Εντάξει, Βερολίνα, ιστορίες. Εντάξει, αφού το λες εσύ, τελείωσε. Λήξη συναγερμού, δεν είναι. Τελείωσε. Ναι. Εννοεί. Είναι άλλη εβδομάδα, δεν πειράζει. Εντάξει, αγόρι μου, ναι. Πάμε επόμενος. Φιλιά, Στέφανε, τσάου. Φιλιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Γιάννης Τσιπρόπληκτος, οδηγός
στη Γερμανία. Τσιπρόπληκτο. Τσιπρόπληκτο. Το 15 έφυγε. Ξέρεις, είπα μια ατάκα η οποία πέρασε στο μπάι, να πούμε. Λέω, άμα γίνουν τώρα εκλογές. Ναι. Και στα σύνορα κλείσουμε τις πόρτες εσάς που έχετε φύγει έξω. Βγαίνει ο Τσίπρας ή δεν βγαίνει? Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω. Δεν πιστεύω. Εγώ... Δεν θέλω να πιστεύω. Εγώ θέλω να πιστεύω. Έχει πολύ πασόκ ακόμη, φίλε. Πασοκύλα βρωμάει. Ριζωμένο. Παιδιά, ένα πράγμα τώρα που το έφερε έτσι το θέμα. Ναι. Κοίτα, τα ακούω και συμφωνώ κιόλας, άσχετα που έχω φύγει κι εγώ, ότι ναι, εσείς παρατήσατε, φύγατε. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, έχω δύο αδέρφια, οι οποίοι έχουν οικογένεια, έχω τη μάνα μου που δυστυχώς έχασα και τον πατέρα μου πριν ένα εξάμηνο. Πάντα τον πατέρα τον χάρης πρώτα. Ναι. Ναι. Εγώ δεν βρίσκω ότι τα παράτησα, ίσα βγήκα έξω για να μπορώ να ενισχύω και όσο μπορώ ενισχύω. Δηλαδή δεν είναι όλοι ότι τα παρατήσαμε και φύγαμε. Αυτό να το θυμόμαστε. Φυσικά έχει και τους παλιούς που είναι εδώ πέρα, ας πούμε, που εντάξει, όταν μιλάς και λες κάτι σου λένε εσείς οι Έλληνες της Ελλάδας, και εκεί πέρα να πούμε, ξέρεις πως ανεβάζουν την τρίχα κάγκελο. Τέλος πάντων. Φίλε, την πάρτι σου, κοίτα, να βγάζεις τα προσοζήν. Με ας την Ελλάδα. Ας Ελλάδες και τέτοια, εσύ μπορείς επαγγελματικά να κάνεις αυτό που θέλεις και να ανταμείβεσαι για αυτό που κάνεις. Ας Ελλάδες και τέτοια. Τραβάει πολύ, παιδιά, τραβάει πολύ. Άμα φεύγεις τότε το καταλαβαίνεις. Τραβάει πολύ, ρε γάμο, τη ρημάδα. Τέλος πάντων. Α, εδώ τώρα, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, στην εταιρεία που είμαι εδώ, Νταλικέρης, δύο άτομα δουλεύουν, όλοι οι άλλοι έχουν άδεια και οι δύο είμαστε Έλληνες. Τώρα που γίνεται yeah. Ελλάδα, τι ομάδα ήσασταν? Δεν ήμουνα, είμαι και θα είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι. Παουτσίς, ωραίος. Και να σε πει και να τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, ρε. Ιταλίκα βρωμάει, Ιταλίκα γενικά βρωμάει παοξίλα. Σημαία κολλημένη πίσω. Καζατζίδης απ' τη μια, Παναγιά στη μέση και ο Κωστίκος με τον Δημόπουλο. Και η σημαία κολλημένη από πίσω απ' την Ιταλίκα. Με Σκαρτάδο και Βασιλάκο. Να σας στείλω μια φωτογραφία να δείτε. Πίσω στην πλάτη μου έχει μια ελληνική σημαία όλη η πλάτη και μπροστά άλλες δύο, το λευκό πύργο πάνω στο τραπεζάκι. Δεν έχει πάνω από τη πατρίδα, δεν βάζω το πάνω. Νταλίκα μέσα ντυμένη με κρόσια, βελούδινα και τέτοια. Ο Δημόπουλο Κωστίκο έχει μέσα. Νταλίκα. Δεν είμαι Νταλικέρης από καρδιά. Είμαι Νταλικέρης επειδή εδώ έχει τώρα να βγάλουμε τα περισσότερα. Από ανάγκη σε δηλαδή, ναι. Εντάξει. Από ανάγκη, ναι. Ποιος θέλει να είναι και σε όλες στον δρόμο. Τέλος κατάραση, ποιο θα δίνεις δηλαδή στο ερώτημα που θέσαμε σήμερα? Κατάρα, παιδιά, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε όλο το πολιτικό μας σύστημα. Δεν έχω κολλήμα με κανένα κόμμα, αλλά μας έχουν φάει η ψυχή, και όταν βλέπεις μετά στις εκλογές άνθρωπος με μπαστούνάκι να κουνάει την οποιαδήποτε σημαία και την επόμενη μέρα να ψάχνει στο κάδο να βγάλει κανένα μπουκάλι, κανένα κομμάτι ψωμί, εντάξει, φτάνει. Κατάρα σε όλους τους πολιτικούς που μας δουλεύουν στην ψύχρα. Δεν υπάρχει δυστυχώς στα μάτια μου ένας που να πω ότι δώστα όλα σε αυτό να μας βάλει στη θέση μας. Δεν ξέρω. Δεν έχω... Έχει χαθεί ελπίδα από τα μάτια μου, δυστυχώς. Okay. Από τη Showbiz... Ναι. Από τη Showbiz, για να μην κάνω και εκπομπή, πάμε να τα πω. Καλησπέρα που τον έχετε βάλει στο τηλεφωνητή, δηλαδή εντάξει. Σας κάνω πλάκα, παίρνω 15 ώρες την ημέρα και το κινητό έχει, οθόνη έχει ψηθεί πάνω το σήμα της Μετρόπολης. Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Και το Γιάννης, ο χειριστής μας, κρατάει παρέα και όλα. Αλλά 12-2 είμαι αλέκος. Δεν τον αντέχω τον άνθρωπο. Θα σας πω και ένα καλό πράγμα για μένα που μπορεί να μου βγει κακό, αλλά τέλος πάντων, εδώ στην Ξενιτιά τουλάχιστον χωρισμένος είμαι, παιδιά δεν έχω ακόμα, 43 χρονών. Βαράς φτερό, βαράς. Βαράω. Καλά ξηγες. Γνώρισα μια κοπελίτσα πριν ένα οχτάμινο, δικιά μας είναι, Θεσσαλονικιά είναι κι αυτή. Oh. Και δεν το ξέρει ακόμα, αλλά την πρωτοχρονιά 12 και 1 θα κάνω το λάθος. Θα την κάνω πρόταση και... Πόσο είναι η κοπέλα? 41. Προγαμιαίο συμβόλαιο, φίλε. 41 αυτή...
Αυτή παιδιά έχει. Δεν έχει ούτε αυτή, και αυτή χωρισμένη είναι, και αυτή πέρα στα δικά της ξέρεις τώρα. Και βρεθήκαμε εδώ και πέρα. Και δεν έχετε παιδιά, ε. 41 αυτή, εσύ 43. Καλή είναι. Άλλο να στα χαρίσει, φίλε, γιατί όχι. Είναι το πιο ωραίο. Προγαμιαίο συμβόλαιο, φίλε. Τα δικά σου και τα δικά της δικά της. Αχ, άμα ήμασταν έτσι, θα είχαμε και λεφτά. Κοίτα τώρα, άμα αυτή την κάνει στα 42 μάνα αυτός. Δεν. Δεν ξέρεις όμως τι στροφές μπορεί να πάρει το μυαλό της μελλοντικά. Ό,τι δώσει, παιδιά, ό,τι δώσει. Δεν μου λες τώρα, ρε. Νταλικέρι, τώρα μια ερώτηση τώρα θέλω να σου κάνω. Έτσι θα μου απαντήσεις αλήθεια. Δεν μου λες. Αυτή πιστεύει, αγάπησε ή θέλει να κάνει παιδί. Αυτή ξέρω ότι με αγάπησε, γιατί μου το έχει αποδείξει. Με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Εγώ εντωμεταξύ είμαι ο Βελίξ, τον ξέρεις τον Βελίξ. Καμία σχέση. Θες να κάνεις ένα πείραμα. Ναι, πες μου. Πες τι να ξέρεις κάτι. Εγώ παιδιά δεν θέλω να κάνω. Θα δούμε τι θα σε πει. Το έχουμε περάσει και αυτό. Τι σου είπε. Δεν είμαστε καρφωμένοι να κάνουμε. Μα η ίδια λέει δεν ξέρει αν θα μπορεί να κάνει. Α, και λέει την ακούρα. Δεν σε βρήκε δηλαδή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι στα τελειώματα για να κάνει παιδί. Όχι Κώστα. Όχι. Ας πω, ναι. Είναι από την περίπτωση που λες. Βρήκα τον άνθρωπό μου, δηλαδή που ταιριάζουμε, συμπληρώνουμε ένα τον άλλον και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Και είναι καλή ηλικία. Είναι καλή ηλικία να καταλάβεις τον άνθρωπό σου στα 40. Ναι, 42. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Να σου πω, φίλε. Φορτίο αδειάζεις μέσα. Ναι. Πυροβολή καταρρυπάς. Είναι αυτό. Καλά κάνει. Πυροβολή καταρρυπάς. Λοιπόν. Άντε και καλούς απογόνους. Να το κάνεις το παιδάκι, θα είναι ωραίο. Μακάρι. Κι αν δεν πάλι έχω πει πάλι παρέα θα έχεις. Απλά άμα κάνεις παιδί αργιανό να τον κάνεις. Μην τον κάνεις πάξη. Αυτό μπορείς να το ξεχάσεις. Κάστε καλά παιδιά. Κάστε καλά. Μας κρατάτε παρέα και στο Πάλιος Λόρος για μας. Να ξέρετε. Κάστε καλά, να σε καλά. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Χαιρετίσματα και το Λιάννη. Γεια σας παιδιά. Να σε καλά. Του κάνα την ερώτηση γιατί πολλές γυναίκες στα 40. Θέλω να κάνουν παιδί. Βιολογικό ρολόι. Είναι το βιολογικό ρολόι. Ναι. Και πιο μπροστά, βέβαια. Ναι, ναι. 40 είναι σωστά. 40 είναι περασμένο. Ναι. Πάμε στους 4 τελευταίους Brad Pitt. Έχεις ραντεβού με γυναίκα από το βράδυ. Θα πυροβολήσει κατά την πάση. Και αυτός αδειάζει φορτίο μέσα. Αδειάζει φορτίο μέσα. Ο αυτός το αδειάζει όχι. Brad Pitt. Πάμε. Χαίρετε. Έλα, Κωστή. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλημέρα σε όλους. Εσταράσεις με, είσαι διτανομέγιστος. Γιατί βγήκε το αγόρι μου ο Στέφανος, πιο πολύ για τον Στέφανο που βγήκε. Και τον γουστάρω πολύ και τον αγαπάω. Και όλοι σας και εσένα μαζί. Τι έβαλε, έβαλε, μου κάνεις. Άμα μου κάνεις, έβαλε, όπλο, εγώ δεν ξέρω που κάνω. Τι θα κουγγείς, έλα. Είσαι διτανομέγιστος. Λοιπόν, το χορηγό, το Γιώργο και στην Παπάβη, πότε το μεσητικό, το μίλησα. Μου λέει ναι. Θα τον κάνω αστέρα, λέει τον. Εγώ τον έχω ετοιμάσει κι άλλο ακίνητο. Ναι. Κι άλλο, ας πούμε, όταν θα τελειώσουμε και περάσουν οι γιορτές. Ναι. Τον έχω κι άλλο και στη, εδώ στη. Πες να, Σκηφισιά. Και στη Νεάπολη κιόλας. Πώς έχεις πουλήσει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πουλήσει τίποτε γιατί είναι όλα καθισμένα και γι' αυτό τώρα. Αλλά δεν κουράζεσαι, δεν το είσαι. Όχι. Όχι. Ακάθεκτος είναι έργο. Ναι. Γι' αυτό και εγώ πήρα τον Κρουστή μου. Μίλησα κιόλας και με τον άλλο από εδώ από τη Θέρμη. Τι είπα αυτό. Θα γίνει δουλειά για το μαγαζί και για την καφετέρια. Ναι. Και να μπει και αυτός χορηγός. Να μπει. Διαφήμιση. Τώρα έτσι. Εντάξει. Αυτό πήρα τηλέφωνο. Και θέλω να δώσω και τέσσερα το Στέφανο. Πιο πολύ το Στέφανο. Αφού ξέρω. Δει. Και βγήκε κιόλας. Και θέλω να μας βάλεις και τους δύο στη μαρμίτα, όχι στο στούντιο, στο κανάλι, να κάνουμε κομπή. Εκπομπή. Όταν θα έχει ποδόσφαιρο. Θέλετε να κάνετε οι δυο σας εκπομπή, μόνοι σας. Τι δυο μας και εσύ και εδώ μας. Αλλά θέλω να κάνω μια εκπομπή. Ρε, ο Ραπτόπουλος, να είσαι στην εκπομπή, να είσαι μόνος με το Στέφανο. Θα είναι για τον Ραπτόπουλο. Αυτός κάνει την αρχηγιακή. Αυτός θα κάνει. Δεν έχω αρχηγή και εγώ. Μπορεί να κάτσω και πίσω από τις κάμερες. Αν μπει εσύ μπροστά, μπορεί να φύγω εγώ. Όχι, εγώ ρε. Αφού το θέλει και ο Στέφανος. Λέει, θέλω να αρχίσει να κάνουμε εκπομπή. Γιατί ο Στέφανος θα έχει να έρθει 2,5 μήνες, 3. Θέλω να κάνουμε εκπομπή μαζί, ρε φωτιά. Κάνα καλό κομμενάκι, χτύπησες. Κάνα καλό κομμενάκι. Δεν χτύπησα, κοίταξε Κωστίν. Τώρα κάνω δουλειά, ας πούμε, για Αθήνα.
Να βρεθεί δουλειά για Αθήνα. Θες Αθηνία, να βρει δουλειά έστω για κάτω εκεί για να μπορέσω να προχωρήσω. Για δουλειά ή για κομμένικο να πάω. Όχι, όχι, για δουλειά, για δουλειά. Άμα δεν έχει δουλειά, πώς θα κάνει, όπως το έχει και ο Κώστας. Έρχεται νομίζω δίπλας. Άμα δεν είναι ασφαλισμένο, δεν είναι. Πώς θα γίνει, για. Εσύ για να πηδήξεις ασφάλεια να έχεις, δηλαδή στο Ίκαρα είσαι. Όχι, γενικά ρε παιδί μου, για να είσαι τώρα με τη δουλειά που κάνω. Αυτή δεν κάνει αυτά. Αυτή δουλειά είναι τώρα είναι σαν να είσαι. Να πέσει το εγκαθιστά και λες τώρα θα βγω δύο μέρες και θα φύγω κιόλα. Δηλαδή σε έχει πιάσει το σύνδρομο του Σαμψόν. Ακριβώς, αυτό εδώ. Τι είναι αυτό το σύνδρομο. Και τώρα είμαι εδώ στο φίλο σου, έχει χαιρετίσμα του Κώστα Βαρσαλινό. Ναι. Από εδώ παίρνω τηλέφωνο τώρα. Πού, είναι ανοιχτός ο Βαρσαλινός. Είναι ανοιχτός. Θα περάσω για πατσά την άλλη εβδομάδα, ούτως ή άλλως. Έτσι, έλα, εδώ. Απλά εγώ τώρα πήρα να σας πω χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχει κοστεί καλές κουβέντες να κάνουμε. Πριν κλείσω, Διάδη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, κορμό. Στέλνει εδώ ένας ακροατής και λέει τρομερός ο Φωτιάδης. Απλά να μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν πήγε αίρες στο παιχνίδι Πανσεραϊκός Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν θα σου πω τώρα, απευθεία, θα ακούσει. Ναι, αφού το έστειλε ακροατής μήνυμα. Έστειλε μήνυμα, κοίταξε να δεις. Εκεί την ημέρα που ήταν Σάββατο κιόλας, ήταν Παρασκευή που είχαμε μιλήσει με τον Φωτιάδη, τον Ξάρεφο, και του λέω ότι τι θα κάνουμε. Α, με λέει θα πάμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξημερώνει το πρωί. Βλέπω βροχές, εγώ τον παίρνω τηλέφωνο, με λέει δεν θα πάμε, λέει, γιατί αυτός ήταν σε ένα μνημόσυνο εδώ, έναν απολωνιστή εδώ στο μεσημέρι και πήγε εκεί. Ναι. Εντάξει, τον παίρνω ξανά τηλέφωνο, με λέει δεν θα πάμε, ρε, με λέει. Τον πήραν κάποιοι άλλοι απολωνιστές κατά το μεσημέρι, είχε σταματήσει η βροχή, λέει εμείς θα πάμε. Τον ξαναπέρνω. Αυτό τι ώρα δηλαδή έγινε περίπου. Ναι, έγινε μέσα στο μεσημέρι, έτσι σταμάτησε η βροχή, δηλαδή είχε βρέξει. Σταμάτησε, μετά τον πήραν κάτι απολωνιστές, εμείς θα πάμε. Τον παίρνω και εγώ γιατί ήθελα να πάρω ένα συλλεκτικό του κουτί που έχει ο Απόλλων που έβγαλε ο Σύρος με Απόλλων Πόντου, που έχει καπέλα και αυτά εδώ, και να πήγαινα στο σπίτι και να το έπαιρνε. Για το έρχεται στο στούντιο. Θα το έρχεται να παρουσίασε. Ωραία, σου. Και με λέει εμείς πήγαμε. Ναι. Λέω πότε πήγατε ρε εσείς εδώ. Ήρθαν και με πήραμε και πήγαμε πάνω. Αυτό έγινε. Αυτό είναι τέλειο. Τώρα κατάλαβα. Ένας Παναθηναϊκός. Και λέω ρε γύρωσα με τον Φωτιάδη, λέω τι είναι η βροχή που πήγε, δεν πήγε, ξέρω εγώ. Αυτό έγινε, ναι. Τώρα κατάλαβε, γιατί έσυλε... Έλα. Έσυλε μήνυμα φίλος ακροατής, τώρα κατάλαβε. Ναι, εντάξει, αυτό έγινε. Να ξέρεις, έχεις μεγάλο κοινό. Αυτός έφταιγε, δεν έφταιγες εσύ. Ε? Ο άλλος έφταιγε, δεν έφταιγες εσύ. Δεν έχει, όχι, εγώ δεν κοίταξε, ήταν την ώρα που πήρα τηλέφωνο έβρεχε. Την ώρα που πήρα για να τον πω, ξέρεις, να έρθω στο σπίτι να πάρω το συλλεκτικό του κουτί που ήταν. Σταμάτησε η βροχή. Για... Ναι, και έπιασε η βροχή. Μετά τον πήραν αυτοί εδώ, δεν θα πήγαινε αυτός γιατί ήταν μνημός. Δεν ξέρω, είχε ένα απολωνιστή που πέθανε ένα φύλαθο του Απόλλωνα και ήταν εδώ στο μεσημέρι. Αυτός είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα. Ναι, ήταν το Σάββατο ήταν αυτό. Α, και την κηδεία την κάνα την επόμενη. Όχι ρε παιδί μου, ήταν μνημόσυνα. Ήταν το ίδιο Σάββατο που είχε το παιχνίδι. Δεν ήταν κηδεία, ήταν μνημόσυνο. Α, ήταν μνημόσυνο. Μνημόσυνο ήταν ρε παιδί μου, δεν είχε κηδεία. Αλλά όταν μιλήσαμε την Παρασκευή, με λέει θα μιλήσουμε για το Σάββατο για να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, τον παίρνω τηλέφωνο κάτι στις 10 ώρα, λέω μου ξέρετε τι κάνουμε. Λέει δεν θα πάμε, λέει γιατί μου βρέχει. Αφού δεν πάμε, δεν πάμε. Εντάξει. Του ξαναπέρνω για να πάω στο σπίτι να πάρω αυτό το συλλεκτικό του κουτί που έχει. Το κουτί αυτό το απόλυτο πόντο που έχει και έχει μέσα καπέλο και θα το κάνω και παρουσίαση στο κανάλι που είναι, ναι. Μαρνίτα. Και με λέει, τον πήραν τηλέφωνο για να πάνε για το μάτς. Ναι. Και αυτός πήγε μαζί τους. Την Παρασκευή. Και έμεινε πίσω. Την Παρασκευή όμως δεν είχατε υπολογίσει τις μέρες ότι θα είναι μνημόσυνο το Σάββατο. Δεν τα είχατε υπολογίσει. Δεν το ξέρω γι' αυτό εδώ, ρε. Ε? Δεν το ξέρω ότι είχε μνημόσυνο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είτε έβρεχε είτε δεν έβρεχε, αυτό λέει. Ναι. Ναι, δεν ήξερα. Εγώ απλά πήρα το Σάββατο το πρωί, το λέω τι γίνεται, με λέει βρέχει, βρέχει, θα πάω σε ένα μνημόσυνο. Εντάξει, αυτό έγινε. Τώρα που κάνεις καταλάβαμε, εντάξει. Ναι, άλλοι τώρα το είδα για ένας Αθηναίος που πήρε ένας φίλος και γέλασε πάρα πολύ και στον Κωστή, ήταν ένα μεσημέρι, δεν ξέρω το, μεσημέρι ήταν. Μεσημέρι. Το μαζί με τον κόκκινο που μιλούσα, ρε τι γέλιο έχω ρίξει με το Φωτιάδη, λέει με το... Που πήγε, δεν πήγε, ξέρω εγώ, έγινε σαν να λέμε σλόγγαν. Κάπως έτσι έγινε αυτό εδώ. Έγινε μορφή. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι εγώ ότι σας πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, Κωστή μου. Όλα να πάνε καλά. Oh. Εντάξει, τι, ναι. Εντάξει, τι άλλο να. Εμείς, σαν εκπομπή σου, ευχόμαστε ολόψυχα με μια καλή γυναίκα στο πλευρό σου, καινούργιο έτος. Κοίταξε να δεις, το ετοιμάζω τώρα μέσω ένα άτομο να φύγω για Αθήνα για δουλειά. Γιατί μιλάμε τώρα για φύλαξη
για βίλες και για τέτοια. Τώρα που το λέω έτσι μέσα από το ράδιο που μιλάμε. Θα φυλάς βίλες από τους κλέφτες δηλαδή? Ναι ρε παιδί μου, κάποιος ας πούμε που έχει μια βίλα, γιατί είχα ένα δικό μου άτομο στην Αθήνα, εκεί που έχω τη συνεργάτησα, και ήταν για να το πουλήσουν το σπίτι, τη βίλα αυτήν εδώ, και πήγαν σηκώσαν όλα τα αλουμίνια. Ήταν για πούλημα. Σηκώσαν όλα τα αλουμίνια. Δηλαδή αυτό το συνεργάτη. Θα πηγαίνεις να φυλάς άδεια σπίτια που είναι για πούλημα. Ναι, αυτό ακριβώς. Α, μπράβο, ναι. Ναι, άμα βρεθεί κανένας που θέλει να το φυλάμε το σπίτι, δηλαδή εγώ, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τώρα το λέω έτσι και μέσα που μιλάμε τώρα, μέσα το ράδι. Κάποιος που θέλει να φυλάει το βράδυ, γιατί εδώ όλη η περιοχή, όπως είναι να πω και ένα άλλο, έχει δίκιο ο Γιάννης, γιατί έχω ένα φίλο εδώ, ένα χωριανό μου, για 2 ευρώ κοστί, ναι. Πάει φυλάει, είναι security, φυλάει εδώ κάτω εδώ στην περιοχή, εδώ σε ένα εργοστάξιο που έχει καλώδια, και που είναι 4 ευρώ το κιλό, έχουν καλώδια της ΔΕΗ, και μπήκανε μέσα στο εργοστάξιο, είναι 20 στρέμματα, ναι. Και αυτός είναι security. Ναι. Και μπήκαν από την πίσω μεριά και κλέψαν καλώδια και χαλκό, και αυτός δεν ήξερε τι να κάνει. Εγώ για 2 ευρώ και ένα θα πάω για 4,5 ευρώ. Γιατί, ναι, μπήκανε μέσα. Αυτό τραυματιζόμουν. Για αστυνομία. Ναι. Για να έρθει η αστυνομία. Α, ήρθατε σαν ίδια της αστυνομίας εκεί. Ναι, ναι. Ναι. Κατέγραψε το γεγονός. Αυτό είναι. Είναι και εγώ. Αυτό που λέει ο Γιάννης ο Κλητηρίδης έχει δίκιο. Είναι για 5 εκατοστάρια. Πάνε για security. Ο Γιάννης, ποιος Γιάννης. Πάνε για 12 ώρα, ε! Ποιος... Εγώ παίρνω 15 ευρώ το 3ωρο και αυτοί πάνε για 30 ευρώ για να πάρουν για 12 ώρες. Ποιος Γιάννης είπες, ποιος Γιάννης? Ο Κλητηρίδης, ο Γιάννης. Α, τον Ιχολήπτη λες που έχουμε εδώ ναι, πέρα. Ναι, τον Ιχολήπτη που έλεγε από χθες τον άκουγε και έλεγε για 2 ευρώ πάνε την ώρα. Ναι. Για 2 ευρώ πάνε. Θα έρθω για, πατσάπες στο Φαρσαλινό, Βολίδα. Άμα έχει καμιά μορσκαροκεβαλή να μας βάλει. Ναι. Το μόνο που είναι εσύ το δώρο, παιδί, Κωστή. Ορίστε. Έλα, γουρό, πότε θα μπορείς να έρθεις εσύ? Τρίτη θα είσαι? Όχι, τρίτη, δεν είναι. Τρίτη θα έρθω. Τρίτη θα είσαι? Ναι, έλα από εδώ. Απλά να ξέρεις, δεν είναι ο Κιλτηρίδης, σήμερα είναι ο Μπραντ Πιτ. Όποιος και να είναι, εγώ τώρα επειδή τον είχα ακούσει τον Γιάννη και είχε πει, έχει δίκιο ο Γιάννης, καταλαβες. Ναι. Που είχε πει. Πάντα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε. Που είπε, ας πούμε, για τους οικείους. Κλείσε να πάρουν τους τελευταίους. Έτσι χαιρετώ, καλή νύχτα. Γιατί κάνει τη φωνία, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι το τίκρε. Από τόνο σε άλτο, από άλτο τενόρο. Αλλά ξέρεις, είναι γεμάτο ζωή, το βλέπεις, ποτέ δεν σταματάει. Ναι, 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 δεν σταματάει. Είναι γεμάτο ζωή. Ζούμε, στα σέρας να σε δούμε. Πάμε πρώτο τελευταίο. Του χρόνου τώρα. Έλα, ναι. Ναι. Μη. Έλα, φίλε, είσαι. Ναι. Εγώ από τη Βέρεια είμαι πάλι. Τι είναι ρε κρυόκολε? Το βγήκα το άλλο. Το μπαλκόνι. Βγήκε στο μπαλκόνι. Ποιον όροφο είσαι? Άστο το φελό μας έχει κάνει χράσκουρτς. Πάμε στο τελευταίο για τη χρονιά, ναι. Πάμε, Brad Pitt, πάμε στο τελευταίο της χρονιάς, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι ο τελευταίος της χρονιάς. Εσύ είσαι ο τελευταίος της χρονιάς. Τέλεια. Τι έγινε, παιδιά, πώς πάτε, καλά? Καλά, μια χαρά εσύ. Ποτέ δεν πηγαίναμε καλά, φίλε. Άσο να λέει, καλά είναι όλα. Ο προηγούμενος τι μαραθώνιο έκανε, μη μιλούσε 5 λεπτά να πούμε. Μύρισε εκεί από τη Βέρεια και κατάλαβε. Να με πάρει ύπνο πήγε, αλλά δεν ξέρω, τέλος πάντων. Φωτιάδη, σου άρεσε. Ναι, Ραπτόπουλε, σε ρωτήσω κάτι. Πρώτα. Εάν σε βάζα να δουλέψεις παραμονή πρωτοχρονιάς, τι θα έλεγες? Πολύ ευχαρίστως. Ναι, σίγουρα. Ανάλογα το αντίτιμο βέβαια. Το μεροκάματό σου. Εσύ τι θα έλεγες? Όχι βέβαια, αλλά αναγκαστικά θα πάμε για δουλειά. Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί μας είπαν σήμερα ότι δουλεύουμε Κυριακή βράδυ. Ωραία, δηλαδή αν δεν δούλευες την Κυριακή το βράδυ, τι θα έκανες? Θα ήμουν σπίτι με την οικογένειά μου, ναι. Θα τρώγαμε. Θα χέζατε, θα πίνατε. Ανταλλάζαμε ευχές. Ναι, θα φιλιώσατε τα ψεύτικα. Τι ωραία που θα περνάγατε. Θα παίζαμε χαρτιά. Θα βλέπατε την 8η επανάληψη της Ρούλας Κορομιλά, ξέρω εγώ. Γιατί εσύ αυτό που λέτε, τι θα κάνετε την παραμονή πρωτοχρονιάς? Θα ξύνω τα. Τι θα κάνω? Θα τα ξύνω, ρε φίλε, τι θα κάνω? Εντάξει, θα είσαι σπίτι όμως χαλαρός με τη γυναικούλα σου, τα παιδιά σου. Ναι. Ναι, είδες, εμείς στη δουλειά, στο μεροκάματο. Τι μεροκάματο κάνεις? Τι μεροκάματο, 3,5 ευρώ την ώρα πλάκα. Σε τι επάγγελμα λες, σε τι τέτοιο? Α, σερβιτόρος είμαι, μωρέ. Πού? Σε ξενοδοχείο θα είσαι, σε μπουφέ, πού θα είσαι? Όχι, σε εστιατόριο. Δεν είναι ωραία? Θα δεις κόσμο, ιστορίες, κόλπα.
Ναι, τι να σου πω, τι να σου πω, θα δω κόσμο. Θα κάνεις αλλαγή μέσω εστιατόριο ή θα πας από τη μία και μετά? Όχι, όχι, με αλλαγή. Θα δουλεύω από τις 7 το απόγευμα μέχρι όσο πάρει κλείσιμο, ξέρω εγώ. Καλό είναι. Τι καλό ρε Ραπτόπουλε, πλάκα κάνεις. Πόσο χρόνο είσαι ρε? 18. Με τη μαμά σου και τον παπά σου θα καθόσουν? Ναι, για αρχή ναι, μετά ποτάκι. Α, θα πήγαινε για ποτάκι. Δεν θα πήγαινε, τι. Φίλε, πήγαινε εκεί πέρα, δούλεψε σκληρά και άμα βγάλει σε κανένα τύπ και κανένα τέτοιο, σε βλέπω να γυρνάς με κανένα 150 ευρώ, 200 ευρώ. Δεν μου λες, φίλε. Καλές, παιδιά. Έλα, πες μου. Ο μπαμπάς σου. Ναι. Πού θα προτιμούσε να είναι, στο σπίτι ή να δουλεύει? Στο σπίτι. Γιατί? Γιατί θέλει να είναι όλη η οικογένεια εκεί για να γιορτάσουμε. Πού δουλεύει ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς είναι αγρότης. Αγρότης. Ναι, είναι από τη Λάρισα. Εγώ σπουδάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η μαμά και αυτή αγρότησα είναι. Και αυτή, και αυτή. Μάλιστα. Στην ίδια δουλειά δηλαδή, είμαι... και οι δύο. Ναι, ναι, αυτή θα. Εγώ είμαι μακριά τώρα, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλιώς θα ήμουν Λάρισα τώρα. Ναι. Ας... Να κάνω μια ερώτηση το φίλο. Ναι. Παρακαλώ. Τώρα πώς είναι τα πράγματα με αυτούς που είναι στην ηγεσία? Εκεί ναι. Στη Λάρισα λίγο ανέβηκε η αγροτιά. Ζωντάνεψε το θέμα. Πώς το βλέπεις? Σωστό, σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε λίγο να σας πω. Η Λάρισα. Είναι μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδας. Έχει πάρα πολύ χρήμα. Βεβαίως. Έχει πάρα πολύ χρήμα. Έτσι. Άμα δείτε, η Λάρισα έχει πάρα πολλές καφετέρειες και όλες είναι γεμάτες. Και πολύ καλή αγορά έχει. Πολύ καλή ναι, αγορά. Και πάρα πολύ καλή αγορά. Ναι. Λέω τώρα που είναι το παλιό το Πασόκ το Ορθόδοξο, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Ζωτέ, μα η Λάρισα πάλι όπως παλιά ή όχι, αυτό λέω. Όχι ακόμα, εντάξει. Θέλει λίγο ακόμα. Ένα μπρος το πήρε όμως συγκριτικά με παλιό. Το πήρε, ναι. Είναι. Πάρα πολλοί αγρότες έχουν. Κάτι χαρτοφύλακες μοιράζηκαν εκεί πέρα, αυτό λέω. Ναι. Τα κλασικά αυτά. Είδε τι ωραία που είναι. Σιγά μην ξαναμείνει δύο άλλους κυβέρνηση. Τι σπουδάζει, ρε. Τουριστικά. Ζάχαρη είσαι. Ζάχαρη. Ζαχαροκάλαμο. Μέλι. τι λες, καστανή ζάχαρη. Μια χαρά είσαι. Τουριστικά. Μια χαρά. Ο νούμερο ένα αναπτυσσόμενο τομέα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τουρισμός. Τουριστικά θα πας ή στρατό. Όλα τα άλλα είναι. Ωραίος. Μ' αρέσει που είσαι έξυπνος και κατευθύνεσαι πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Άντε ρε. Καλό βράδυ. Να μην στεναχωριέσαι όταν δουλεύεις. Να μην στεναχωριέσαι. Είσαι 18 χρονών, έχεις 50-60 πρωτοχρονιές να κάτσεις και να μην δουλεύεις. Μην στεναχωριέσαι. Καλά, σωστό είναι και αυτό. Αλλά είσαι ακόμα πολύ μικρός. Μην στεναχωριέσαι για τέτοια θέματα. Άντε, τα λέμε. Γεια σας, καλή χρονιά. Ναι. Ωραία, γεια σου, φίλε. Ήθελα να είναι με τη μάνα και τον παπά. Πάντως, σε αυτό που λέει. Δεν είναι και κακό όμως να δουλέψει. Και εγώ 18 στα 19, 19 στα 20, μέχρι 21 δούλευα αλλαγή του χρόνου. Ναι. Με πείραζε. Μετά, ρε φίλε, κατάλαβα ότι όλα και αυτά είναι μέρες, δάχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, δεν είναι τόσο σημαντικά όπως θα θεωρούν μερικοί. Εγώ επειδή σε αυτά ήμουνα. Εγώ σε αυτά ήμουνα και τελειώνω με αυτό. Από μικρός μοναχικός, το πατριτή δεν το ήθελα. Πατριτή ήθελα στη δουλειά, στο γήπεδο, στη φασαρία, γενικά το πατριτή δεν το ήθελα. Δηλαδή, μαζευόταν πολλά άτομα αυτό και τα λοιπά, τραγούδαγα, πήρανε και τα λοιπά. Εγώ ήμουνα μοναχικό. Κάμι βαφτίσια, τέτοια. Τίποτα αυτά, σε μια γωνιά, σε μια καρέκλα. Δεν μίλαγα, δεν έκανα, δεν έρνανα. Θα καταλάβεις. Ναι, αλλά τώρα μετά πώς το γύρισες, τώρα σ' αρέσει ο πατριτή. Το πατριτή των γιορτών δεν μ' αρέσει. Ναι, λέω. Στο στρατό, λέω, βάλτε με μένα. Άμα είναι ένα τραπέζι σε κάτι βαφτίσια. Ναι. Και βάλεις το ένα σου είναι μαλώνει με το άλλο. Δεν κουστάρεις να κάθεσαι να βλέπεις. Έλα, αφού σου αρέσουν αυτά τώρα μεταξύ μας. Όχι, δεν μ' αρέσει. Γιατί υποκρίνονται να πούμε. Δεν μ' αρέσει ο καύγα. Δεν με πειράζει ο καύγα. Με πειράζει η ψεύτικη φιλία, κατάλαβες. Το ψεύτικα λόγια. Πρέπει να σταθείς έτσι να μην μιλήσεις αλλιώς. Εγώ είμαι ο χοντροκομμένος. Αυτό από γάμο, κηδεία και βαφτίσια. Πού νομίζω ότι γίνεται πιο πολύ το ψεύτικο. Γάμο, κηδεία, βαφτίσια. Πού νομίζω. Γάμο, κηδεία, βαφτίσια. Στην κηδεία είναι τα πιο ψεύτικα. Και εγώ, φίλε, τώρα στην κηδεία που γελούσανε, κάνανε, ράνανε. Ναι. Και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Στην κηδεία είναι δηλαδή ελεηνή. Άντε στο γάμο, λες ψεύτικα, χαίρετε. Ναι. Ή πάει για δημόσια σχέση, υποχρεωτικά. Εμένα με σέρνανε. Ναι, στην κηδεία δεν πάω. Άμα πραγματικά δεν αισθάνομαι, ας πούμε, πραγματικά. Εντάξει, δεν πάω, ας πούμε. Πήγα μια μέρα και τσιχαστούκησα κάνα δύο. Στην εκκλησία του Αιθαράπη, τελειώνω με αυτό. Στην κηδεία του Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου είναι γείτονα. Ναι. Πήγαν εκεί 5.000 άτομα. Κανείς δεν στεναχωρέθηκε. Πήγε και ο κόκκινο μπεκρούλια εκεί πέρα. Στην Περέα είχαμε πάει και πήγε 7-8 τσίπορα και μετά πήγε εκεί με το μάτι το θόλο. Δεν τα γουστάρω ρε αυτά. Το έχει αφήσει για το τέλος. Δεν ξεφεύγεις. Σε ποιο θα ρίχνεις κατάρα. Δεν είπες. Σε ποιο. Είπες θα τα αφήσω για το τέλος. Όχι, κατάρα.
Ποιο θα ήθελα να εξαφανιστεί. Α, ποιο θα ήθελα να εξαφανιστεί. Κατάρα, κατάρα, κατάρα δεν είπες. Να εξαφανιστεί, είπες. Κατάρα. Ποιος πιο δάρνει κατάρα, λες, θα σου πω στο τέλος. Σε αυτό που έδωσα κατάρα και με στείλα στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Σε ένα άρχοντα, δεν λέμε ονόματα, επαγγέλματα. Σε έναν άρχοντα της Εκκλησίας. Δεν λέμε ονόματα, επαγγέλματα, αλλά εσύ τα πες και. Ελπίζω μέχρι να γίνει το δικαστήριο ένας από τους δυο μας να έχει φύγει. Αυτός δεν θέλω να είμαι εγώ. Άρθρο 30 του ποινικού κώδικα. Κύριε εισαγγελέα, βρισκόμουν σε πραγματική πλάνη. Νόμιζα ότι είχε την εξουσία, την πνευματική. Δεν μετράνε αυτά. Μετράνε την κοινωνικότητά σου και τον πλούτο σου στα δικαστήρια. Πάμε. Λοιπόν, Brad Pitt. Πάνε ρίξε το βόλι. Άδειασε το φορτίο μέσα. Bye bye.